Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και σήμερα, αυτό το μεσημέρι, μαζί σας για να παρακολουθήσουμε ό,τι συνέβη στη διάρκεια της ημέρας, ό,τι συμβαίνει τώρα. Τετάρτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Η πανδημία εξακολουθεί να καθορίζει διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας. Οι επιστήμονες βλέπουν έξαρση των κρουσμάτων στην παιδική ηλικία, ενώ το Υπουργείο Υγείας την ίδια στιγμή παρακολουθεί την ανταπόκριση των πολιτών σχετικά με την τρίτη δόση εμβολίου, τη λεγόμενη αναμνηστική δόση. Το δρόμο όμως προς την ελευθερία τον δείχνουν οι νέοι μας, οι φοιτητές μας, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών έχει εμβολιαστεί. Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική απάντηση της νεολαίας απέναντι στην κοινωνία. Ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο που έκανε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Στη Θεσσαλία, πολλά και διάφορα είναι τα θέματα που σήμερα θα μας απασχολήσουν και θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Εδώ στο Βόλο, ένα μεγάλο έργο εγκαινιάστηκε. Πρόκειται για το πάρκινγκ της Φιλελλήνων. Ένα έργο το οποίο παραδόθηκε σε χρήση 15 χρόνια μετά τον αρχικό σχεδιασμό. Στη Λάρισα τώρα, όπως άλλωστε και παντού, οι επαγγελματίες στην εστίαση κινούνται στην κόψη του ξηραφιού. Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και με τα οποία πρέπει, καλούνται να λειτουργήσουν, τους προκαλούν πονοκέφαλο για να μην μπούμε οι μικρανίες. Όμως, σήμερα θα παρακολουθήσετε μαζί μας μια ιστορία που πραγματικά θα σας καθυλώσει. Με τη Σκιάθο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση στη συνέχεια της εκπομπής και θα παρακολουθήσουμε μαζί μια υπόθεση στην οποία θα κυριαρχεί το μεγαλείο ψυχής. Αυτά και άλλα πολλά μετά τους τίτλους ειδήσεων. Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα συνεχίζονται, ενώ ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος αναφέρθηκε στο ποσοστό των φοιτητών που έχουν κάνει το εμβόλιο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το ποσοστό των εμβολιαστέν των φοιτητών ανέρχεται περίπου στο 75%. Ο κ. Συρίγος μίλησε για το θέμα, παρουσιάζοντας στη Βουλή την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τον ψηφιακό έλεγχο των μέτρων κατά του κορονοϊού στις εκπαιδευτικές δομές. Ο Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, παρατήρησε ότι το ποσοστό των εμβολιαστέν των φοιτητών είναι υψηλότερο από άλλες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και ότι στο Πολυτεχνείο ή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο αυτό το ποσοστό είναι άνω του 80%. Περιθώριο για νέα ευνοϊκά μέτρα υπέρ των πολιτών αφήνει η κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο προσκήνιο έρχονται η μόνιμη κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και η δωρεάν στέγη σε νέα ζευγάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιπλέον μέτρα που εξετάζονται είναι η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και ένα νέο πακέτο μόνιμων μέτρων στήριξης της οικογένειας, των νέων και των γυναικών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για την έβρεση εργασίας, ακόμα και για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Την ανησυχία του για τα παιδιά που θα εκτεθούν στην πανδημία εξέφρασε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ενώ τόνισε πως όσο νεότερος είναι ο οργανισμός, τόσο σημαντικότερη είναι η αμυντική θωράκιση που επιτυγχάνει με το εμβόλιο. Ο κ. Τζανάκης ανέφερε ότι έχουμε στην Ελλάδα 730 με 750.000 παιδιά από 12 έως 18 χρονών. Όπως τόνισε, οι επιστήμονες υποθέτουν πως το 25% θα έρθει σε επαφή με τον ιό, άρα περίπου 180 με 200.000 παιδιά θα εκτεθούν στον κορονοϊό. Εφόσον το 1 τέταρτο, που είναι συντηρητική πρόβλεψη, μολυνθεί, θα έχουμε περίπου 30 με 50.000 παιδιά που θα μολυνθούν, υπογράμμισε. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι μετά από πρόταση του εισαγγελέα έδρας. Ο εισαγγελέας ζήτησε να διακοπεί η διαδικασία ώστε να γίνει αναδιάταξη της σειράς των μαρτύρων και πριν από όλους να εξεταστεί το θύμα, το οποίο στον κατάλογο ήταν πέμπτος στη σειρά. Η υπόθεση αυτή λογικά θα διαρκέσει για να αποδειχθεί η αλήθεια που πρέπει από αυτήν τη διαδικασία να λάμψει, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός. Κατά την έξοδό της από το δικαστήριο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, αναφερόμενη στην απουσία της κατηγορούμενης, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η κατηγορούμενη προσπάθησε να με σκοτώσει. Για μια ακόμη φορά απέδειξε πόσο ψυχρή και δειλή είναι». Ας δούμε σε αυτό το σημείο τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για αύριο σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.
Ελάτε τώρα να τα δούμε μαζί όλα αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας, τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καλωσορίζουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Βασίλη Μπαντίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Σήμερα στο Βόλο. Το είπες πριν στον πρόλογο της εκπομπής. Είχαμε τα εγγένεια ενός μεγάλου έργου. Mm-hmm, ένα έργο που πολλά χρόνια περιμέναμε. 15 χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που έχει σχεδιαστεί και έχει αποφασιστεί η υλοποίησή του από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο, το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα ήρθε η στιγμή να κοπεί η κορδέλα. Που κόβεται η κορδέλα από το Δήμαρχο και του συνεργάτε του. Σε διακόπτω, Βασίλη, συγγνώμη. Ένα έργο που θα δώσει πνοή στην πόλη. Έτσι, γιατί το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα που δεν μας έχει αφήσει. Ίσα-ίσα έχει χειροτερέψει η κατάσταση, τα λέμε. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα εδώ και εκεί όπου να είναι, και αυτό να προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους. Επομένως. Ζήτημα εχμής λοιπόν το κυκλοφοριακό, όπως πολύ σωστά είπες Βάσο, και έρχεται τώρα το νέο πάρκινγκ της Φιλελλήνων να δώσει μία, θα λέγαμε, λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έγιναν τα εγγένεια, παρουσία πλήθους κόσμου σήμερα, όπως είδαμε χαρακτηριστικά κόπηκε και η κορδέλα, αφού είχε εγκαταληφθεί το σημείο και αποτελούσε εστία μόλυνσης για την πόλη. Ένα κουφάρι ήταν τόσα χρόνια. Ακριβώς αυτό. Παραδίδεται στους βολιώτες μετά λοιπόν από χρόνια αναμονής. Η συνολική δυναμικότητα του κτηρίου σε θέση στάθμευσης είναι άνω των 230-232 περίπου θέσεις. Το πολυόροφο έργο στάθμευσης δυναμικότητας των πολλών αυτών θέσεων αποτελείται από 15 επίπεδα, εκ των οποίων 7 όροφοι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, ισόγεια καταστήματα και 7 υπέργοι όροφοι, καθώς και σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είπε στις δηλώσεις του μεταξύ των άλλων ο Δήμαρχος. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι τόνισε. Και το κόστος κατασκευής του πάρκινγκ να έφτασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ με χρήματα των δημοτών, και έρχονται και άλλα έργα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Δηλαδή σήμερα είχαμε τα εγγένεια του έργου, κόψαμε την κορδέλα. Και αυτό για τους δημότες στο Βόλο τι σημαίνει? Ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε εγώ με το αυτοκίνητό μου μπορώ να εισέλθω και να σταθμεύσω? Ακριβώς. Μάλιστα στο ρεπορτάζ έχουμε και κάτι το οποίο αποφασίστηκε από πλευράς του Δήμου τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι την Κυριακή υπάρχει ένα συγκεκριμένο καθεστώς σε ό,τι αφορά τη στάθμευση. Από εκεί και μετά θα αρχίσει και το θέμα που έχει να κάνει με το να κλείνει κάποιος το χώρο του, το θέμα της χρέωσης, αναλόγως που θέλει ακριβώς για κάποιο εισιτήριο μόνιμης στάθμευσης. Έτσι. Ωστόσο, εγώ σήμερα με το αυτοκίνητό μου μπορώ να περάσω μέσα και να σταθμεύσω. Ήδη έχουμε το και κάνουμε, στα πλάνα. Ήμασταν. Τα αυτοκίνητα των δημοσιογράφων εκείνα έγινε που αυτό που μας είχε πει, και βλέπετε επίσης και άλλους συμπολίτες οι οποίοι μπήκαν και για να υποδηλώσουν τη σημαντικότητα της ημέρας με κορναρίσματα, για να δείξουν ακριβώς ότι πλέον παραδόθηκε στην πόλη αυτό το έργο, το οποίο όπως είπαμε μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα βήμα για να αρχίσουν να μαζεύονται τα αυτοκίνητα από θέσεις που δεν επιτρέπεται να παρκάρουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι σημαντικότατο το θέμα. Το κόνιστρο είναι υψηλό για την είσοδο, για τη στάθμευση. Ναι, να πούμε ότι μέχρι την Κυριακή μας είπες θα είναι δωρεάν. Μέχρι την Κυριακή, ναι. Είναι αναλόγως τη θέση που θέλει να κλείσει κάποιος, και στο ρεπορτάζ επισημαίνονται όλες οι λεπτομέρειες από το Δήμαρχο ό,τι αφορά και το κόστος, το κόμιστρο και όλη την, θα λέγαμε, αυτή ανάλυση που γίνεται αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης. Να δούμε το βίντεο λοιπόν και όλες τις λεπτομέρειες. Μαζί, όλοι μαζί, ελάτε. Μεγάλο έργο, ελάτε. Έλα, Κώστα. Άντε, καλορίζικο. Να και τα μπαλόνια πάνω. Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, το πάρκινγκ της Φιλελλήνων παραδόθηκε σήμερα στους βολιώτες και λύνεται έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα με τη στάθμευση στο κέντρο του Βόλου. Το αίτημα των πολιτών έγινε πράξη από τη σημερινή Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική του προεκλογική δέσμευση, και σε αυτό στάθηκε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος σήμερα. Το κόστος κατασκευής του πάρκινγκ έφτασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αρκετός ο κόσμος που έδωσε το παρόν στα εγγένεια, σε μια γιορτή πραγματικά για την πόλη του Βόλου, σύμφωνα με όσα επισήμανε ο Δήμαρχος. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μήκα στι ευσεβέσει κατέν αντίον μπορούμενος και των σαν φυλάκων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ναι, αυτό είναι καταρχήν μια σημαντική μέρα σήμερα και μια απόδειξη για άλλη μια φορά ότι η Δημοτική Αρχή τηρεί τις δεσμεύσεις. Ήταν μια δέσμευση της σημερινής Δημοτικής Αρχής ότι το πάρκινγκ της Φιλελλήνων θα παραδοθεί προς χρήση για τους πολίτες, προς όφελος των πολιτών. Πραγματικά ήταν μια τάφρος, όπως είπατε. Ήταν ντροπή για την πόλη σε ένα κεντρικό σημείο
που για πάνω από μία δεκαετία ήταν σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή και είναι και μία απάντηση, θα έλεγα, σε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που επί σειρά ετών είχαν ως σημαία ότι δεν υπάρχουν λεφτά, λέμε ψέματα. Η απάντησή μας είναι σήμερα ότι το έργο έχει εξοφληθεί πλήρως με χρήματα των δημοτών. Είναι ίσως το μοναδικό έργο που έχει γίνει στο Δήμο Βόλου με χρήματα των δημοτών. Γιατί τόσα χρόνια δεν είχαν χρήματα. Δάνεια παίρνανε και τα αποπληρώνανε οι μαλάκες όπως εμείς τώρα. Αυτοί ήτανε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν είναι ο τρόπος που λειτουργεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Ξέρει να διαχειρίζεται και σέβεται τα χρήματα των πολιτών και τα αξιοποιεί για τις ανάγκες της πόλης. Αυτό λοιπόν είναι το κόσμημα μέσα στο κέντρο της πόλης. Έρχονται και άλλα έργα και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε για τους πολίτες και την πόλη αυτή. Κύριε Δήμαρχε, πόσο κόστησε η ολοκλήρωση? Χοντρικά 5 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι 50-100 χιλιάδες πάνω κάτω. 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάστε καλά και τι δεν έχουν πει. Ότι ανοίγω επάνω μαγαζί, το κατήργησα το μαγαζί λοιπόν επάνω. Το χώρο που ήταν ένας χώρος πολύ καλός για τους πολίτες, ότι είναι δικό μου. Το έκανα λοιπόν και τον πάνω όροφο πάρκινγκ για να μην λένε αυτές τις αηδίες που λένε. Είναι ντροπή τους. Αυτοί δεν κάνουν αντιπολίτευση, δεν προσφέρουν στην πόλη. 7 χρόνια που κλείνουμε, κοντεύουμε να κλείσουμε ως Δημοτική Αρχή, μία πρόταση δεν έχουν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς όφελος των πολιτών. Ασχολούνται ποια σχέση έχω, πού παρκάρισα, πού πάω διακοπές, αν βάφω τα μαλλιά μου. Γελιότητες μιλάμε. Εγώ δεν έχω ούτε βάφο, ούτε χαράφλας είμαι. Έχω κυλίτσα, ευτυχισμένος είμαι. Αδιαμφισβήτητα, σήμερα η ολοκλήρωση του πάρκινγκ της Φιλελλήνων είναι μια επιτυχία της Δημοτικής Αρχής. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, στο Δημοτικό Συμβούλιο στήριξα όλες τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, γι' αυτό και σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένη. Περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με τα ίδια αντανακλαστικά και για την περιοχή της Νέας Ιωνίας, την οποία και εκπροσωπώ, γιατί και εκεί υπάρχουν έργα ζωτικής σημασίας, όπως η αξιοποίηση του παλιού κημητηρίου, όπως η ανάπλαση του πάρκου του Ανδρέας Βαλαχής, για τα οποία άλλωστε η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος του Βόλου τόνισε ότι έρχονται και άλλα έργα και θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αυτό της Ζάχου Καραμπατζάκη. Κοντά στις γιορτές, τώρα το εξετάζουμε, γιατί αυτοί κάθε φορά που εγκαινιάζουμε έρχονται πολλά έργα, κάνουν κηδεία, μνημόσυνο. Και δεν έχουν και λεφτά να παίρνουν και κόλυβα. Είναι Ζάχου Καραμπατζάκη και αυτό με χρήματα των δημοτών. Επειδή δεν έχουμε λεφτά, εμείς τα βρίσκουμε. Όχι από δάνεια όμως, το ξανατονίζω. Περί το τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, αρχές Ιανουαρίου θα παραδοθεί με ποδηλατόδρομους όπως το είχαμε πει, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Ετοιμάζεται, οργανώνεται και παραδίδεται στην πόλη. Έρχεται μετά ο κυκλικός κόμβος στη Γορίτσα και ολοκληρώνεται ο χώρος των κυκλικών κόμβων. Πηγαίνουμε μετά στη Νέα Ιωνία για τον άλλον τον κυκλικό κόβο, το πάρκο Βαλαχή και αφήνω τελευταίο το Δημοτικό Θέατρο και την Αργό. Εκεί τελειώνουν για να μην ξανασχοληθούν με την πολιτική και με την πόλη, γιατί η πόλη του Βόλου τους απέβαλε, έκανε μετώμα αυτούς τους απατεώνες. Τελειώσαμε, να είστε καλά. Με απόφαση πάντως του Δημάρχου Βόλου σε ό,τι αφορά στο πάρκινγκ της Φιλελλήνων ως προσφορά προς τους δημότες και προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση των πολιτών με τον τρόπο λειτουργίας του πάρκινγκ. Οι θέσεις στάθμευσης από σήμερα μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Σεπτεμβρίου θα διατίθενται δωρεάν. Η επιπληρωμή στάθμευση είτε για περιστασιακούς είτε για μόνιμους χρήστες θα ισχύσει από τη Δευτέρα. Κλίμα γιορτινό, ικανοποίηση, ένα νέο μεγάλο έργο παραδόθηκε, αλλά και κάποιες σκληρές εκφράσεις από το Δήμαρχο Βόλου για την αντιπολίτευση. Τι ήταν αυτό? Πήραμε μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει το απόγευμα. Ακριβώς το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.30. Διαζώσεις θα είναι και ο Δήμαρχος, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά εκεί. Διαζώσεις τεθούν μετά από πάρα πολλούς μήνες, γιατί λόγω του κορονοϊού συνεδριάσεις γινόταν μέσω των συνδέσεων Skype.
και θα είναι εκεί για να θέσουν επιτάπητος, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, όλα τα θέματα που αφορούν στην πόλη. Διότι, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του, έρχονται και άλλα σημαντικά έργα. Είπε χαρακτηριστικά για Ζάχου Καραμπατζάκη, το Δημοτικό Θέατρο μετά το 2023, όπως μας είπε και πριν από λίγες ημέρες. Όλα θα τεθούν επιτάπητος και θα βεβαίως γίνει μια ανάλυση στο απόψινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές και την πλειοψηφία και τις αντιπολιτεύσεις. Θα τα καταγράψουμε και θα τα παρακολουθήσουμε αύριο. Συνεχίζουμε εμείς. Mm-hmm. Πάμε στον αγιασμό για το νέο δικαστικό έτος στο Βόλο, που θα γίνει την Πέμπτη. Ναι, αύριο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου στις δηλώσεις του, ο κύριος Στρατηγόπουλος, αύριο στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί ο αγιασμός για το νέο δικαστικό έτος και στα δικαστήρια του Βόλου. Όλα αυτά εν μέσω πανδημίας, με αυστηρά μέτρα, ένα αυστηρό πρωτόκολλο βάσο, κυρίες και κύριοι, ό,τι αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπου θα υπάρχει έλεγχος για τους ανθρώπους που θα εισέρχονται για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης ή μοριακό τεστ. Ακριβώς. Μας είπε ο κύριος Στρατηγόπουλος ότι η εντολή είναι συγκεκριμένη από το Υπουργείο, με άνθρωπο ο οποίος θα βρίσκεται στην πόρτα για να κάνει το συγκεκριμένο έλεγχο. Είναι λοιπόν αυστηρό το πρωτόκολλο για πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή μοριακό τεστ ή το rapid test, το οποίο κάνει αρκετός κόσμος. Ευελπιστούν όμως ότι παρά τη δυσκολία της εποχής η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι δικηγόροι είμαστε εδώ για να προασπίσουμε το κύριος της δικαιοσύνης, είπε ο κύριος Στρατηγόπουλος. Ενώ παράλληλα μας είπε σε ό,τι έχει να κάνει και με τους εμβολιασμούς τους δικηγόρους, ότι πρέπει ο καθένας να κατανοήσει ότι είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης όλο αυτό, διότι και αύριο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά στον αγιασμό, εκεί που θα υπάρχει κόσμος, με δεδομένα τα όσα μας λένε οι επιστήμονες, υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε εάν δεν προσέχουμε. Έτσι, να τα ακούσουμε όλα αυτά από τις δηλώσεις του κ. Στρατηγόπουλου αμέσως τώρα. Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου στις 12 το μεσημέρι. Τις λεπτομέρειες έδωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου, με αφορμή και τα όσα τρέχουν λόγω της πανδημίας, και τόνισε ότι τα μέτρα πλέον είναι αυστηρά και για τα δικαστήρια του Βόλου. Η έναρξη του νέου δικαστικού έτους από αύριο 16 Σεπτεμβρίου συμπίπτει αφενός με την πλήρη επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Δεν υπάρχουν πλέον εξαιρέσεις στις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται. Αφετέρου με την θέσπιση και εφαρμογή ενός αυστηρού, όπως το είπατε, υγειονομικού πρωτοκόλλου σε σχέση με την είσοδο και παραμονή στο χώρο των δικαστηρίων. Ειδικότερα σε σχέση με το δεύτερο, θα επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε μόνο εφόσον υπάρχουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή μοριακού ελέγχου ή ελέγχου μέσω rapid test και σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις και self-test με τις διακρίσεις που προδιαγράφουν η οικία της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου του 2021. Mm-hmm. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τώρα με ποιο μηχανισμό θα ελεγχθεί το ποιος θα μπαίνει και αν μπορεί να μπει κάποιος στα δικαστήρια με τις προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των οικία, θα υπάρχει εταιρεία φύλαξης, η οποία θα διαθέτει έναν υπάλληλο. Θα σας πω ότι ελάχιστα λεπτά πριν, επικοινωνώντας με την γραμματεία του Πρωτοδικείου Βόλου, μου επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε αναρτηθεί στο διάβγεια η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που να αφορά την επιλογή της εταιρείας που θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία το δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, και φυσικά πέραν της τυπικής τοποθέτησης του ανθρώπου ο οποίος θα ελέγχει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένας υπάλληλος δηλαδή θα ελέγχει όλο τον κόσμο? Ένας υπάλληλος, ήταν προδιαγραφή του Υπουργείου προς τα κατατόπους πρωτοδικεία, εντάξει. Την ίδια ώρα ο κύριος Στρατηγόπουλος τόνισε ότι το θέμα του εμβολιασμού αφορά την κοινωνική ευθύνη που πρέπει να επιδεικνύει ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Ευχές λοιπόν για ένα καλό δικαστικό έτος από το σύνολο της κοινωνίας και προσδοκίες παράλληλα. Η δικαιοσύνη πάντοτε να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε και αύριο το θέμα. Αγιασμός στο Βόλο αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή στη Λάρισα, παρουσία και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θα συνεχίσουμε και θα τα παρακολουθούμε. Μία μεγάλη τώρα εκδήλωση, έχει γίνει θεσμός για το Βόλο. Έτσι, ένα μια γεγονός, διοργάνωση σημαντική και συγκεντρώνει θεσμός. Αρκετό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι θα έχουμε 123 συμμετοχές συγκεκριμένα στην 41η Ανάβαση Πορταριάς.
η οποία θα φιλοξενηθεί στις 18-19 Σεπτεμβρίου. Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου για μία ακόμη φορά θα είναι υπεύθυνη. Φέρει τη σφραγίδα της αυτό το γεγονός το οποίο θα λάβει χώρα στο βουνό των Κεντάβρων, το πανέμορφο Πήλιο. Διοργανώνεται η ανάβαση Πορταριάς και αποτελεί τον 5ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων 2021. Οι λεπτομέρειες δόθηκαν σήμερα στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, από την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Κολυνδρίνη, διότι η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στηρίζει και πλαισιώνει το γεγονός. Αποκοινούμε το Δήμο Βόλου και είναι η ευκαιρία να ακούσουν ξανά τους ήχους οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά τους δύσκολους μήνες λόγω του κορονοϊού. Δόθηκαν λοιπόν όλες οι λεπτομέρειες και από τα μέλη της Λέσχης Αυτοκινήτου Βόλου στη σημερινή συνέντευξη. Πάμε να δούμε. Στο Πήλιο, το πανέμορφο βουνό των Κεντάβρων, σε λίγες ημέρες θα ηχήσουν και πάλι οι ήχοι των αγωνιστικών αυτοκινήτων, χαρίζοντας σε όλους τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις. Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου στις 18-19 Σεπτεμβρίου διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά την ανάβαση Πορταριάς, η οποία αποτελεί τον 5ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων 2021. Δίπλα στη Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου για ακόμη μια χρονιά βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, έχοντας παράλληλα το ρόλο του συνδιοργανωτή. Αποκινούμε το Τμήμα Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου, το ΕΠΑΠ ΔΠΕΘΕ. Οι λεπτομέρειες για την ανάβαση Πορταριάς δόθηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου από τους εκπροσώπους της ΛΑΒ, την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κυρία Κολυνδρίνη, από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 41η ανάβαση Πορταριάς, μεγάλη τιμή για τον ομό, μεγάλη τιμή για το Πήλιο. Πολλαπλή και πολυεπίπεδη ωφέλεια για τον τόπο. Αφενός έχουμε να κάνουμε με ένα δρόμενο το οποίο αποτελεί θέλγητρο για τη διαμονή πολλών ανθρώπων, είναι οι συμμετάσχοντες αλλά και η συνοδοί αυτών. Από την άλλη αποτελεί το έρισμα και την αφορμή και το εφαλτήριο για να χαρούν οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, αυτή τη συγκεκριμένη αθλητική διάδραση, να χαρούν λοιπόν στο όμορφο βουνό των Κεντάβρων. Μας βολεύει το βουνό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, μας βοηθάει το ότι είναι αυτό το τοπίο και έρχονται με τις οικογένειές τους, γιατί ο μοναδικός αγώνας που οι αγωνιζόμενοι έρχονται με τις οικογένειές τους είναι στην ανάβαση Πορταριάς. Αυτό σημαίνει τοπικά για την κοινωνία ότι οι 123 συμμετοχές που φέτος είναι ρεκόρ για ανάβαση Πορταριάς, θα έχει περίπου τα 400 με 500 άτομα μόνο οι οικογένειές τους. Συν τους μηχανικούς τους, μιλάμε, φτάνουμε στα 700 με 800 άτομα. Και φέτος, επειδή είναι ο πρώτος αγώνας που με το υγειονομικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιτρέπει την παρουσία θεατών, οι θεατές, οι εκτιμήσεις πρώτες μιλούν ότι θα ξεπεράσουμε τις 10.000 κόσμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τοπικά είναι μια τεράστια βοήθεια. Όσον αφορά το πρόγραμμα του αγώνα, το πρόγραμμα της ανάβασης, το οποίο ουσιαστικά θα ξεκινήσει την Παρασκευή το μεσημέρι στο ιδιωτικό κτέο του κυρίου Τσαμίτα στην οδός Λαρίσης, όπου εκεί μεταξύ 4 και 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ένα μέρος του τεχνικού ελέγχου και εν συνεχεία το Σάββατο, στο οποίο μπαίνουμε στο πλέον αγωνιστικό διήμερο, ξεκινάμε με τον αρχικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων, ο οποίος θα γίνει στο ξενοδοχείο Ξενία Πορταριάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11. Εν συνεχεία, 12 η ώρα είναι τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε δύο ανεβάσματα, και έτσι η μέρα του Σαββάτου θα κλείσει κάπου εκεί. Η Κυριακή ξεκινάμε 10 η ώρα τον αγώνα και εν συνεχεία με δύο ανεβάσματα χρονομετρημένα, και το άθροισμα των χρόνων θα αναδείξει τον νικητή της κάθε κατηγορίας και της κάθε κλάσης, και στις 3 η ώρα το μεσημέρι η απονομή των επάθλων στους νικητές στο ξενοδοχείο Πορταριά. Στην τεχνική διαδρομή πάντως των 4,8 χιλιόμετρων στη μαγευτική περιοχή της Πορταριάς, οι συμμετέχοντες για ακόμη μια φορά θα προσπαθήσουν να πετύχουν κορυφαίες επιδόσεις, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές εικόνες από τα ιδιαίτερα αγωνιστικά οχήματά τους.
εικόνες που μας προσφέρουν θέμα επιστρέφουν στις ζωές μας, αλλά έναν άλλον αγώνα δρόμου βλέπουμε έξω από τα φαρμακεία. Άγιος. Τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες? Είναι κάτι το οποίο καταγράψαμε από την αρχή της εβδομάδος και έξω από φαρμακεία, αλλά και έξω από πολυατρία και διαγνωστικά κέντρα ή μικροβιολογικά εργαστήρια, εκεί όπου σπέβδουν, θα λέγαμε, σε μεγαλύτερο βαθμό η ανεμβολία στις συμπολίτες για να κάνουν τα τεστ, ώστε να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους ή τέλος πάντων να εισέλθουν σε χώρους όπου πλέον το πλαίσιο έχει αλλάξει, είναι πιο αυστηρό και πρέπει να προσκομίσουν αυτά τα δικαιολογητικά, αν μπορώ να πω, τα τεστ που να δείχνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του κορονοϊού, εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και όχι μόνο στο Βόλιο. Mm-hmm. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Καλό σου απόγευμα και εμείς να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των φαρμακοποιών στη Λάρισα, τον κύριο Θάνο Κουτσούκη. Κύριε Κουτσούκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ζούμε όλοι σε ρυθμούς τεστ, έτσι. Για τα σχολεία, οι μαθητές, ανεμβολίαστοι και εκπαιδευτικοί, για να περάσουμε στην εστίαση, σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Αυτό σημαίνει για εσάς τους φαρμακοποιούς ένας αυξημένος όγκος εργασίας. Τι παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες, κυρίως από τη Δευτέρα, οπότε άρχισαν να εφαρμόζονται τα μέτρα? Σίγουρα τώρα είναι η αρχή. Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Ναι, περάσαμε σε μια νέα φάση διαχείρισης πανδημίας και είμαστε αναγκασμένοι τα φαρμακεία να ανταποκριθούμε και σε αυτό. Φυσικά, εντάξει, όπως κάνουμε από την αρχή σε όλα. Ναι, στην αρχή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ναι, θα ενημερωθεί και ο κόσμος καλύτερα. Κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Βρίσκονται και σε στάδιο ενημέρωσης να δουν πώς ακριβώς, τι, γιατί για κάθε κατηγορία κάτι διαφορετικό μπορεί να ισχύει, λέτε. Ναι, και εμείς ακόμα τώρα προετοιμαζόμαστε. Είναι κάτι καινούργιο για μας. Εντάξει, όχι ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανταποκριθούν τα φαρμακεία, αλλά είναι μια καινούργια διαδικασία. Γίνεται σε χώρους πεζοδρομίου συνήθως. Όλα αυτά μπορεί να, μέχρι να ξεκινήσουμε με την πλατφόρμα λειτουργία άνετα κτλ., μπορεί να φέρουν και κάποιες παραπάνω καθυστερήσεις ίσως. Ο κόσμος που ρωτάει, που δεν ξέρει που θα πάει κτλ. Φαντάζομαι θα ρολάρει όλο αυτό στη συνέχεια. Σαφώς και δεν είναι τίποτα καινούργιο για εσάς. Και την προηγούμενη χρονιά εσείς σηκώσατε αυτό το μεγάλο βάρος, έτσι, και ανταποκριθήκατε όπως έπρεπε. Τώρα, αυτή τώρα ήταν είναι μια νέα υπηρεσία. Δεν την είχαμε στις υπηρεσίες που, εντάξει, θα μπορώ να πω ότι θα τη ζητούσαμε να αναγνωριστεί και να επισημοποιηθεί αρχικά. Αλλά οι συνθήκες πάντα αλλάζουν. Και τώρα όταν ζούμε σε μια πανδημία, θεωρώ ότι, εντάξει, τελική ανάλυση, μπορεί να αλλάξει και το σκεπτικό ενός συλλόγου, πώς θα ανταποκριθεί, αν μπορεί ή όχι να ανταποκριθεί ο κλάδος αυτό. Νομίζω ότι έτσι όπως φτάσαμε τώρα θα πρέπει να ανταποκριθεί ο φαρμακοποιός. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό. Είναι δύσκολο, έχουμε κάνει πάρα πολλά άλλα, είναι φορτωμένα τα φαρμακεία. Τώρα πάμε και σε μια ακόμα φορτωμένη περίοδος που ξεκινάει ο χειμώνας γενικότερα, αλλά δεν μπορεί να βγει αλλιώς αυτό το έργο. Γι' αυτό και απευθυνθήκα στα φαρμακεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι παρέχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλές υπηρεσίες, οι οποίες ούτε καν αναγνωρίζονται όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, εντάξει, έφτασε η ώρα να αναγνωριστεί μια υπηρεσία που ούτε και την είχαμε στο μυαλό μας, θέλω να πω. Μάλιστα. Αλλά είστε εκεί, πάτε στα φαρμακεία, σας παρακολουθείτε και ανταποκρίνεστε σε ό,τι σας ζητάνε για να παλέψουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να δώσουμε λίγο, να ενημερώσουμε λίγο και ποιο είναι το κόστος αυτών των self-test. Έχει μειωθεί η τιμή? Υπάρχει κάποιο πλαφόν με το οποίο το αγοράζουμε? Κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει, η τιμή ήταν αρκετά ψηλά στην αρχή. Ήταν στα 25 ευρώ ανά διενέργεια. Πού έχουμε φτάσει σήμερα? Πώς? Σήμερα πού έχουμε φτάσει, σε τι τιμή? Σήμερα μετά από παρέμβαση του Υπουργείου καθορίστηκε μια ανώτερη τιμή. Όταν ξεκίνησε και μπήκαν και τα φαρμακεία σε αυτή την υπηρεσία, η ανώτερη τιμή είναι στα 10 ευρώ πλέον, δεν υπάρχει και ΦΠΑ. Άρα πήγαμε καθαρά στα 10 ευρώ, είναι η ανώτερη τιμή που μπορεί να πάει. Έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά, ορίζεται μια ανώτερη τιμή. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να πέσει αυτή η τιμή, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνω ότι το κόστος σίγουρα είναι μεγάλο για τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι και ένας ακόμη παράγοντας που τους κάνει να σκεφτούν ίσως πιο θετικά το να ξεφύγουν και οι ίδιοι από αυτό το αδιέξοδο. Γιατί δεν μπορείς και συνέχεια να είσαι... Με τον τρόπο του εμβολιασμού.
Ναι, βέβαια, ναι. Υπάρχει κόσμος που πλέον το σκέφτεται. Κύριε Κουτσούκη, ο φαρμακοποιός σε κάθε γειτονιά είναι το πρόσωπο το πιο πλησιέστερο σε όλους μας, το πιο οικείο, για να πάρουμε την πρώτη γνώμη του, αν κάτι με την υγεία μας μας απασχολεί. Εσείς, συνεχίζουμε τώρα είμαστε σε μια δύσκολη φάση, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει μείνει, που δεν έχει εμβολιαστεί, που έτσι αντιδράει πιο στεναρά. Τι σας λένε αυτοί οι πολίτες τώρα πια, τι σας λένε? Γιατί έρχεστε σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, τι πάνε να συμβαίνει, κάνουν δεύτερες σκέψεις? Υπάρχει ο φόβος σε πολλούς, υπάρχει λίπες ενημέρωση, υπάρχει παραπληροφόρηση. Εντάξει, ο καθένας ορίζει τον εαυτό του σίγουρα. Δεν ξέρω, κάπου ας πούμε όλο το σύστημα πέτυχε να πείσει σε ικανοποιητικό ποσοστό τον κόσμο, θα έλεγα. Πάντα θα υπήρχαν κάποιοι που αμφιβάλλουν. Νομίζω σιγά σιγά ίσως αυτό να βελτιωθεί. Αλλά δεν είναι για να κατακρίνουμε τον κόσμο, να τους βγάζουμε, να τους βάζουμε απέναντι και να τους θεωρούμε εχθρούς κτλ. Ή να χρησιμοποιούμε άσχημες εκφράσεις όπως ψεκασμένοι κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να αποδομήσουμε όλη αυτή την αρνητική πληροφόρηση που υπάρχει γύρω από τα εμβόλια, να εξηγήσουμε τον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα, να του βοηθήσουμε να εμπιστευτεί την επιστημονική κοινότητα, να καταλάβει καταρχήν ότι αναγκαστικά έτσι πώς είναι τώρα, πώς λειτουργεί η κοινωνία χωρίς τους υπόλοιπους περιορισμούς, όλοι θα έρθουν σε επαφή με τον ιό. Και πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι τι προτιμάει εκείνη τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή, να είναι έτοιμο το νοσοποιητικό του σύστημα να λειτουργήσει πιο γρήγορα ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δεν μπορεί δηλαδή. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι ότι εγώ θα τα αποφύγω. Πού θα πας για να τα αποφύγεις? Μάλιστα. Δεν θα μπορέσει να τα αποφύγει. Και με αυτό το φορτίο λοιπόν να συνομιλείτε. Απλώς πρέπει να, ναι, πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια. Για τη χρησιμότητα των εμβολιασμών. Κύριε Κουτσούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τις πληροφορίες. Εγώ αυτό να πω, ότι εύχομαι να προχωρήσει αυτό. Απλώς πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια και να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Να λέμε την αλήθεια ότι υπάρχει ακόμα δρόμος πολλής μπροστά. Δεν τελειώνει έτσι αυτό. Ωραία. Άρα να το σκεφτούμε. Να το σκεφτούμε καλύτερα. Να το σκεφτούμε και να πράξουμε αυτό που πρέπει να πράξουμε για την προστασία όλων μας. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κουτσούκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και περνάμε τώρα στη Λάρισα για τα υπόλοιπα θέματά μας. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τη συνάδελφο τη Σοφία την Κοντοθανάση. Σοφία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Βάσο, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές από την Λάρισα. Με πλούσια και σήμερα όπως καταλαβαίνεις επικαιρότητα. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι ο κορονοϊός είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Και τη Λάρισα λίγο παραπάνω, γιατί τα θετικά κρούσματα, όπως και εσύ ξέρεις, δυστυχώς τα τελευταία 24 έχουν εκτοξευτεί. Να σου πω μόνο ότι προχθές είχαμε 44 κρούσματα, ενώ χθες ανακοινώθηκαν 112. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι πλέον υπάρχει έντονη ανησυχία και στη Λάρισα. Σχεδόν τριπλάσιος αριθμός σήμερα με χθες. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη Βάσο. Σχεδόν λέω τριπλάσιος αριθμός σήμερα των κρουσμάτων στη Λάρισα σε σχέση με χθες. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Δημάρχου, του κ. Καλογιάννη, υπάρχει αυτή η ανησυχία, λογικό είναι στην πόλη, όταν βλέπεις τα κρούσματα να εκτοξεύονται και βεβαίως να βλέπεις ότι κάπως ατονεί και το ενδιαφέρον της προστασίας από τους πολίτες και αυτό νομίζω ότι είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Ο Δήμαρχος λοιπόν σήμερα προχώρησε αυτή τη δήλωση και μάλιστα κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, γιατί μόνον έτσι λέει θα προστατευτούμε. Προβλέπεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Σε μια πόλη αρκετά μεγάλη όπως καταλαβαίνεις και επειδή βλέπουμε ότι ήδη και οι κλίνες στα νοσοκομεία γεμίζουν, ήδη την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα είχαμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ που οι γιατροί και οι ειδικοί σκέφτονται να ανοίξουν ακόμη και επιπλέον κλινικές, να μας θυμίσει λίγο την περσινή δύσκολη χρονιά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο Δήμαρχος δεν είχε παρά να ζητήσει από τους πολίτες να κάνει έκκληση λοιπόν να εμβολιαστούν. Όπως μαθαίνω, Βάσο, δυστυχώς τα στοιχεία όσον αφορά τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι καλά. Σήμερα μιλούσα και με εργαζόμενους πανελλαδικά. Έχουν εμβολιαστεί. Έχει εμβολιαστεί μόλις το 35%, όπως δείχνουν τα στοιχεία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένα απίστευτα χαμηλό ποσοστό, όπως καταλαβαίνεις και εσύ. Στις μέρες μας, για ανθρώπους που καθημερινά ενδεχομένως άνθρωποι συναλλάσσονται, είτε πρόκειται για την καθαριότητα, είτε γενικότερα για όλες τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον Δήμαρχο μιας πόλης να κάνει δηλώσεις για την αύξηση των κρουσμάτων, θεωρώ ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά. Είναι ένα καμπανάκι για την πόλη του και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε. Βεβαίως και μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του.
την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Λάισα, εξέφρασε ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης, καλώντας τους πολίτες να ασπεύσουν να εμβολιαστούν. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο, σε μια εποχή που όλοι από νωρίτερα έχουν επισημάνει ότι θα είναι μια εποχή που θα δημιουργήσει προβλήματα με την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και θα δυσκολέψει την επόμενη περίοδο και το χειμώνα και στην πόλη μας αλλά και στη χώρα. Σήμερα ανακοινώθηκαν πολλά κρούσματα. Έχουμε μια αύξηση πάνω από 150%. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Τα μέτρα τα οποία υπάρχουν από τη μεριά της κυβέρνησης και της πολιτείας, με τις επαγγελματικές ομάδες να τα κρίνουν έτσι ή αλλιώς, θετικά ή αρνητικά, είναι η μια πλευρά. Εγώ από τη μεριά του Δήμου αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι μπαίνουμε σε δύσκολη περίοδο. Σε μια περίοδο που τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενταθούν ακόμα πιο πολύ, τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού με την τήρηση όλων των περιοριστικών μέτρων, μάσκες, αποστάσεις, πλησίματα χεριών, όλα αυτά που ξέρουμε και έχουμε βιώσει το προηγούμενο διάστημα, θα πρέπει να ενταθούν ακόμα πιο πολύ. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι ο κορονοϊός είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, είναι μπροστά μας. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι θα υπάρξει μεγάλο ποσοστό κυρίως ανεμβολίας των ανθρώπων, οι οποίοι φέτος θα νοσήσουν. Εύχομαι να μην έχουμε και απώλειες ανθρώπων όπως είχαμε την προηγούμενη χρονιά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά και οι Λαρισαίοι κατανοούν την ανάγκη του εμβολιασμού, που αυτή τη στιγμή είναι το μόνο όπλο μας και η δυνατότητά μας να ξεπεράσουμε όχι με απόλυτο τρόπο, αλλά με καλύτερο τρόπο τα προβλήματα που δημιουργεί ο κορονοϊός. Στην κατεύθυνση αυτή, καλώ και εγώ ως Δήμαρχος της πόλης, όλους όσους έχουν τους ενδυασμούς τους, να προσφύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και να εμβολιαστούν. Θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν υγιείς ή να περάσουν τον κορονοϊό πολύ πιο ήπια από αυτούς που θα οδηγηθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ίσως και στη διασωλήνωση. Ας σημειωθεί πως τες καταγράφηκαν 112 θετικά κρούσματα στη Λάισα, όταν τις προηγούμενες ημέρες δεν είχαν ξεπεράσει τα 45. Ακούσαμε λοιπόν, Σοφία, με ευκρίνεια τη μας είπε ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Η αγωνία όλων εστιάζεται στο να μην υπάρξουν διασωληνωμένοι, να μην χρειαστούν συνάνθρωποι μας να εισαχθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και το κυριότερο, να μπει οριστικά φραγμός σε αυτή τη μακάβρια λίστα των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από αυτόν τον φωνικό ιό. Συνεχίζουμε. Εβδομάδα κινητικότητας όμως ξεκινά στη Λάρισα. Ακριβώς. Και επιτέλους να μάθουμε να μετακινούμαστε στις πόλεις μας που έχουν γίνει πιο φιλικές και στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο, με το ποδήλατο, με τα πόδια μας. Εξάλλου δεν είμαστε και μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε έστω και για λίγες ημέρες το αυτοκίνητό μας για να μπορέσουμε, όπως καταλαβαίνεις, Βάσο, να απολαύσουμε την πόλη μας, να απολαύσουμε τις πλατείες μας. Αυτό βοηθά, όπως καταλαβαίνεις, και στην υγεία μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα ταλαιπωρηθούμε να βρούμε πάρκινγκ. Στις πιο μεγάλες πόλεις της Ευρώπης βλέπουμε να μην υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων και να χρησιμοποιούν είτε τα πόδια, είτε τα μέσα μεταφοράς, είτε να χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους. Πηγαίνουμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και βλέπουμε απίστευτες εικόνες. Και πάντα αναρωτιόμαστε, επιστρέφοντας στη δική μας χώρα, λάθος. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε. Έτσι, και νομίζω ότι είναι πολλά τα λάθη που κάνουμε και ευτυχώς αυτή η εβδομάδα κινητικότητας που μάλιστα ξεκινά από αύριο μέχρι τις 22 του μήνα θα γίνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις ώστε να καταλάβουν τα παιδιά οι μεγαλύτερες ηλικίες ότι μπορούν να χρησιμοποιούν όπως πολύ σωστά είπε στο ποδήλατο και να μην είμαστε κι εμείς οι πόλεις που λέμε πότε θα φτάσουμε στη δουλειά, πότε θα πάμε να πιούμε έναν καφέ και να έχουμε κολλήσει στην κίνηση. Δεν νοείται μια τέτοιες πόλεις που είναι άκρως φιλικές πραγματικά στον άνθρωπο αλλά και στο ίδιο το περιβάλλον, να μετακινούμαστε συνεχώς με το αυτοκίνητο. Ετοιμάζεται λοιπόν, έχει ετοιμαστεί σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, έτσι. Έτσι. Είτε από συλλόγους, όπως είναι ο Σύλλογος Μιλωνάς για την οδηγική ασφάλεια, είτε πρόκειται για το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων, μία σειρά από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Να σου πω ότι την Κυριακή, που είναι η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, στη Λάρισα, για παράδειγμα, θα γίνουν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία δωρεάν για τα παιδιά και μάλιστα με το μισό εισιτήριο και τους ίδιους τους και τους ενήλικες. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες, είναι ωραίες εκδηλώσεις. Σήμερα παραχωρήθηκε η συνέντευξη, παρακολουθούμε και τα πλάνα.
από όλους τους διοργανωτές, γιατί το στόχος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι προφανώς να εγκλωβιστεί ο κόσμος με τα αυτοκίνητά του για αυτές τις ημέρες που δεν θα πρέπει να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, ειδικά σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά κυρίως να μάθουμε να μην μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο μόνο για τις απαραίτητες διαδρομές μας. Και νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και στα ίδια τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας και μέσα από αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις σίγουρα κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Ωραία. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Αν θέλεις, έχουμε και το ρεπορτάζ. Ωραία, να το παρακολουθήσουμε. Με το βλέμμα στραμμένο στην νέα εφορία και την κλιματική αλλαγή, ξεκινάει αύριο στη Λάρισα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Για ακόμη μια χρονιά, ο Δήμος Λάρισας συμμετέχει στη διοργάνωση, καλώντας όλους τους πολίτες σε μια πλούσια εβδομάδα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την προώθηση και υιοθέτηση ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου μετακίνησης στην πόλη. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διοργανώνεται από το 2002 και έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο, με στόχο την προώθηση των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς στον αστικό ιστό, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση των εναλλακτικών μέσων τρόπων μετακίνησης και τη διαμόρφωση μιας άλλης περιβαλλοντικής συνείδησης και ήθους. Κάθε χρόνο διοργανώνεται από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και το 2020, για παράδειγμα, συμμετείχαν περίπου 3.000 πόλεις από 53 χώρες. Στην εβδομάδα αυτή εντάσσεται και η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, κατά την οποία το κέντρο της πόλης κλείνει για τα αυτοκίνητα, που φέτος για μας θα είναι η Κυριακή 19/9 του 2021. Στο πλαίσιο των στόχων που περιέγραψε ο Δήμαρχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, έχουμε οργανώσει ένα σύνολο εκδηλώσεων, το πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί, θα δοθεί στη δημοσιότητα άμεσα. Βασική επιδίωξη φέτος, ο Δήμος Λαρισάν έχει μια παράδοση της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έχει αποκτήσει μια εμπειρία ήδη, έχει, όπως είπε και ο Δήμαρχος, διακρίσει το 19 και το 20. Βασική μας επιδίωξη λοιπόν είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της πόλης σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν έχει νόημα να οργανώσει κάτι ο Δήμος και οι υπόλοιποι να είναι θεατές. Πρέπει να συμμετέχουν οι δομές του Δήμου προφανώς και οι φορείς της πόλης. Τα άτομα, σχολεία, φορείς, επιχειρήσεις. Θέλουμε να ζητήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού της πόλης στα θέματα της αναπηρίας και το σεβασμό προς τα δικαιώματά μας, σεβασμό στις ράμπες, σεβασμό στις θέσεις στάθμισης αναπήρων, ούτως ώστε να και εμείς απρόσκοπτα και αυτόνομα να μπορούμε να κυκλοφορούμε στην πόλη ως άτομα με αναπηρία. Η εβδομάδα κινητικότητας ολοκληρώνεται την 5η 25 Σεπτεμβρίου με μια αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Πολύ ωραίο όσο ακούσαμε, Σοφία. Πάμε όμως εντάχει και στα υπόλοιπα θέματα. Εκπνέουν τα μεσάνυχτα οι φορολογικές δηλώσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να σπεύσουν όσοι δεν έχουν υποβάλει. Δεν θα δοθεί νέα παράταση. Εντάξει, πόσο πια ήταν ήδη παράταση της παράτασης. Ακριβώς. Οπότε δεν θα δοθεί νέα παράταση μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αυτά να σου δώσω κάποια στοιχεία που αξίζει να τα αναφέρουμε. 82.000 πέρυσι, τελευταία ημέρα, ήταν αυτές που δεν είχαν υποβληθεί. Άρα θεωρούν και από την κυβέρνηση ότι σήμερα προλαβαίνουν αυτές οι 82.000 να τις υποβάλουν οι φοροτεχνικοί. Να σου πω ότι 7 στους 10 δεν θα πληρώσουν φόρο φέτος, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Και αρκετοί είναι και αυτοί, αρκετοί. Εντάξει, όχι και τόσοι πολλοί. Ελάχιστοι θα έλεγα εγώ, είναι αυτοί που έχουν να εισπράξουν και επιστροφή φόρου. Να πούμε σε αυτούς όμως που έχουν να πληρώσουν ότι την Παρασκευή 17 του μήνα, αυτή την Παρασκευή λοιπόν, έχουν να πληρώσουν δύο δόσεις μαζί, του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου. Όσοι πάλι θέλουν να εξοφλήσουν για να μην έχουν αυτές τις περιβόητες δόσεις, θα μπορούν να έχουν και την έκπτωση του 3%. Αν χρωστάς και αρκετά χρήματα, καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το ποσό, σίγουρα το 3% είναι μια καλή έκπτωση για κάποιον που θέλει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Σήμερα λοιπόν τα μεσάνυχτα και οι τελευταίοι θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Και να κλείσουμε, Σοφία, με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Δραπέτης φυλακών.
Ο χθεσινός ληστής, ο ληστής στη μεταμόρφωση στην Αθήνα, η δυσυγένοπλη μάλιστα ληστεία των Αθηνών, είχε άρωμα από ό,τι φαίνεται Λάρισας. Πρόκειται για ένα δραπέτη φυλακών και λέω δραπέτη βάσω διότι το καλοκαίρι είχε φύγει με άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ στις φυλακές της Λάρισας. Οπότε είναι δραπέτης και φαίνεται ότι όχι απλά συμμετείχε στη χθεσινή ένοπλη ληστεία, αλλά από το καλοκαίρι που έλειπε μέχρι και σήμερα, φαίνεται ότι έχει διαπράξει άλλες δύο ένοπλες ληστείες. Καταλαβαίνεις λοιπόν για αυτόν τον άντρα που αναζητείται ήδη από τις αρχές και φαίνεται μάλιστα οι ληστές στην τράπεζα της μεταμόρφωσης στην Αθήνα να έχουν εισπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη χθεσινή ληστεία. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα υπάρξει και η σύλληψή τους. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Και εμείς να συνεχίσουμε. Και να συνεχίσουμε. Ναι, έχουμε τον Δημήτρη Μήτρου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει με τη σειρά του εκείνος τα νέα από τη στερεά Ελλάδα. Δημήτρη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Βάσο μου, καλό απόγευμα και στο Μιχάλη μας και βέβαια στους τηλεθεατές μας. 104 τα νέα κρούσματα του ΕΟΔΗ για τη στερεά. Αναλυτικά Βάσο, 29 στην Εύβοια, 36 στη Βιωτία, 32 στη Φθιώτιδα, 6 στην Ευρυτανία και 1 στη Φωκίδα. Μένουμε όρθιοι. Το μήνυμα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης εστίασε διψού Βάσο με τη μεγάλη συναυλία για τη Βόρεια Εύβοια και την ενίσχυση των πυρόπληκτων οικογενειών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο Αθηνών 28 Σεπτεμβρίου. Καλλιτέχνες με καταγωγή ή διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, όπως η Γιάννης Κούτρας, Κώστας Χατζής. Φίλοι της περιοχής, όπως η Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης και Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιάννης Κότσιρας, Γιάννης Χαρούλης, Μύρτος Πασχαλίδης και μαζί 8 ακόμη καλλιτεχνικές προσωπικότητες, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Χρήστος Θηβαίος, Νατάσα Μποφίλιου, Απόστολος Μπαρμπαγιάννης, Πικ Σλάξ, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Μάριος Φραγκούλης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώνουν Βάσο μου τις φωνές τους, φωνές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για την περιοχή. 85 κρούσματα η Ευρυτανία μέχρι σήμερα, 2 θάνατοι στους στάβλους, αλλά και διαμαρτυρία των αντιεμβολιαστών της περιοχής. Μετέωρο το βήμα των λυκείων Βόρειας Βιωτίας, δεν θα λειτουργήσουν Βάσο τα τμήματα προσανατολισμού. 64 οι αυτοψίες στο Δήμο Δωρίδας για επικίνδυνες κατοικίες επαγγελματικούς χώρους πληγισών περιοχών από φωτιά. Τέλος, 13 περιπτώσεις απάτης με κάρτες κινητών στη Λαμία. 700.000 ευρώ ηλία τους. Βάσο. Μεγάλο ποσό. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλά. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να πιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά το θέμα το οποίο προλογίσαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, που δεν έχει να κάνει παρά με τους φοιτητές μας και το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού τους. Καλωσορίζουμε την Ελένη Καραγιάννη, η οποία έχει να μας δώσει τα στοιχεία από τους πίνακες που δόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και τα μας δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα, έτσι. Έτσι ακριβώς, 3 στους 4 φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει. Αυτό είναι και το ισχυρό όπλο, είναι τα στοιχεία του Υπουργείου και είναι και το ισχυρό όπλο υπέρ της διαζώσης λειτουργίας των ΑΕΗ. Συγκεκριμένα, από τους 513.151 έχει εμβολιαστεί ένα ποσοστό ή με τη μία ή με τις δύο δόσεις 68%. 68%. Ωραία. Το 26,5 είναι ανεμβολίαστοι ή όσοι δεν έχουν ακόμη νοσήσει και το 5,5% είναι όσοι έχουν νοσήσει και δεν έχουν πάει να κάνουν τη δεύτερη δόση. Mm-hmm. Θα κρατήσουμε όμως και εμείς, όπως και στο Υπουργείο, αυτό το μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 70% των φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί, με τα σχόλια σήμερα να είναι ιδιαίτερα θετικά και να λένε ότι οι νέοι μας δείχνουν το δρόμο προς την ελευθερία σε όλους. Έχουμε όμως και τα στοιχεία, βλέπουμε εδώ πέρα κάποια στοιχεία ορισμένων πανεπιστημίων της χώρας σχετικά με τα ποσοστά. 73% ποσοστό, στο Καποδιστριακό, 78% στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο 68%, στο Πανεπιστήμιο Πατρών 66% και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης 68%. Πες μας λιγάκι τώρα για τα ποσοστά που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το δικό μας Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλία. Τα χαμηλότερα ποσοστά θέλω να σου πω ότι είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που είναι και στο 58%, αν εξαιρέσουμε τις εκκλησιαστικές ακαδημίες, που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμών, ωραία, αλλά από την άλλη έχουν και τα υψηλότερα
νόσησης. Εμείς εδώ ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρισκόμαστε σε αυτή τη λίστα στη 12η θέση. Είναι μια καλή θέση. Έχουμε τα ποσοστά πρόχειρα. Είναι αρκετά καλή η... Πλησιάζει πάντως το ποσοστό των εμβολιασμένων φοιτητών ή με τη μία ή με τις δύο δόσεις στο 60%. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Και η Υπουργός προχωρά, είπε η Κεραμέως, στις διεργασίες σε κάθε πανεπιστήμιο να πολύ γίνει σημαντικό. Ένα εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και επίσης θα προσληφθούν υπάλληλοι για να ελέγχουν στα πανεπιστήμια τους φοιτητές. Μάλιστα. Γύρω στους 20 υπαλλήλους στο κάθε πανεπιστήμιο, εκεί περίπου προβλέπεται να είναι ο αριθμός των υπαλλήλων. Πολύ ωραία. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε όλα αυτά εν ώψη της 1ης Οκτωβρίου, οπότε και ανοίγουν τα πανεπιστήμια μας και οι διαζώσεις επιτέλους λειτουργία τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Μάκη, τον Θεοδόρου, για να σχολιάσουμε την σημερινή επικαιρότητα. Μάκη, υπάρχει ένα μεγάλο έργο σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Είδαμε νωρίτερα τα εγγένεια. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σημαντικό έργο και αν η χρήση του βέβαια γίνει σωστά, δηλαδή κατευθύνουμε σε αυτό το χώρο όλα τα οχήματα που είναι σταθεμένα παράνομα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι θα αποσυμφορήσει σημαντικά και το κυκλοφοριακό. Θες να κάνουμε ένα σχόλιο πρώτα με αυτό? Βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη, καλό μεσημέρι, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη παρέμβαση για την πόλη του Βόλου το πάρκινγκ και είναι και όμορφο πράγμα. Τώρα το μεσημέρι πέρασα πάλι, χθες το βράδυ μάλιστα με το φως εκεί στο Φίνικα, το πράσινο φως που έχει ρηχθεί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφη η εικόνα εξωτερικά. Δεν είναι όμως μόνο θέμα ομορφιάς, γιατί για χρόνια ολόκληρα ζήσαμε με ένα γιαπί το οποίο μάζευε νερά και το οποίο δεν ξέραμε τι να το κάνουμε. Ήταν ένα πιθανό ιχθυοτροφείο, έλεγαν κάποιοι. Κάποιοι μιλούσαν για καταφύγιο, πυρηνικό καταφύγιο. Ιχθυοτροφείο γιατί ήταν γεμάτο νερά από χρόνια. Τέλος πάντων, ήταν μια προβληματική κατάσταση αυτή η ιστορία. Είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινάει από το 1980, όταν ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το πάρκινγκ στο τετράγωνο ήταν δουλειά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τράβηξε την ουρά του από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα, σε αυτή την ιστορία. Μετά δήλωνε ότι θα είναι συνέτερος, ότι θα πάρει κάποιες θέσεις παρκαρίσματος ή οτιδήποτε άλλο. Μετά εξαφανίστηκε. Ο Δήμος Βόλου άργησε πολλά χρόνια να ξεκουνήσει αυτή την υπόθεση. Με την Δημοτική Αρχή Μήτρου ξεκίνησε η κατασκευή. Με την Δημοτική Αρχή Βούλγαρη έγινε αναθεώρηση της άδειας. Μπλοκάρισε το πράγμα, άρχισαν τα ευτράπελα. Γελούσαμε όταν πήγαινε η πολεοδομία του Δήμου Βόλου και έκοβε πρόστιμο στο Δήμο Βόλου. Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή Σκοτεινιώτη δεν κατάφερε να το, τέλος πάντων, ξεκαθαρίσει το θέμα και τώρα βλέπουμε ένα πάρκινγκ. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν δύο διαστάσεις του θέματος. Η πρώτη διάσταση είναι ότι έχουμε ένα πάρκινγκ στο κέντρο του Βόλου. Το κέντρο του Βόλου ασφιχτικά αυτή την ώρα από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Το άλλο ζήτημα είναι η πολιτική πλευρά του ζητήματος, του θέματος. Το γεγονός δηλαδή ότι η Δημοκρατική Παράταξη και δύο αριστεροί δήμαρχοι, και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα, Σκοτεινιώτης και Βούλγαρης, αντί να το ξεμπλέξουν αυτό το πράγμα, το έμπλεξαν ακόμη περισσότερο και ήρθε η Δημοτική Αρχή, η οποία το κατασκεύασε. Το ολοκλήρωσε. Χρειάστηκαν πολλές διαδικασίες. Έτσι, είτε συμφωνεί κανείς, είτε διαφωνεί με την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο. Ένα έργο μάλιστα το οποίο ήταν πολύ άσχημα μπλεγμένο. Αυτό σου έλεγα, δεν ξέρω αν με ακούς. Πολλές και μεγάλες συγγραφείς. Σοφούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν και αμφιβολίες για το αν μπορούσε να κατασκευαστεί αυτό μετά την αναθεώρησή του. Και το είδαμε να γίνεται. Λειτουργεί. Πολλές και μεγάλες, αυτό ακριβώς που έλεγες και εσύ Μάκη, πολλές και μεγάλες ήταν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ξεπεραστούν. Γνωρίζουμε από πολλά και διάφορα έργα όταν μπλέκουν στα γρανάζια του δημοσίου. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα εδώ όμως, τεράστιο. Το γεγονός ότι εγώ δεν είδα την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνωρίζει αυτό που έγινε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν είδα εκείνα τα πολιτικά κομμάτια της πόλης που έκαναν τεράστια λάθη την προηγούμενη 15 ετία στο θέμα του πάρκινγκ, να ζητούν συγγνώμη.
Και ξέρετε, έχει σταματήσει μια συζήτηση σε αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη του Δήμου Βόλου. Έχει μπλοκάρει. Κάποιοι άνθρωποι κρατάνε τα κλειδιά αυτής της υπόθεσης. Και ένα από τα μεγάλα κομμάτια της συζήτησης που δεν έχει ανοίξει στην πόλη είναι και αυτό, είναι και η υπόθεση του πάρκινγκ. Όπως και να το κάνουμε. Κάποιοι μπορεί να το αρνούνται αυτό, αλλά είναι κλειδί πολιτικών εξελίξεων και αυτό. Και σήμερα ακούσαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου σχετικά με το θέμα αυτό. Χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για τις αντιπολιτεύσεις, όχι ότι δεν το συνηθίζει, αλλά μας προειδεάζει και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τον άκουσα. Δεν ξέρω τι δηλώσεις έκανε ο Δημαρχός. Δεν τις έχω δει μέχρι τώρα. Υποθέτω ή φαντάζομαι. Αλλά και επειδή δεν τις άκουσα, δεν μπορώ να σχολιάσω. Μπορώ να πω μόνο ότι υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ την οποία πρέπει να δούνε όλοι. Ένα πάρκινγκ το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο έως αδύνατο. Πολλοί έλεγαν να το παρατήσουμε όπως είναι. Και ένα πάρκινγκ το οποίο τελικά έγινε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί. Υπάρχει μια διαφορά πώς θα το κάνω. Ωραία. Μάκη, να βάλουμε μια τελεία σε αυτό. Θα ήθελα λιγάκι ένα σχόλιο σου για αυτό το θέμα που μόλις παρουσιάσαμε εδώ με την Ελένη την Καραγιάννη και τους πίνακες με τους εμβολιασμένους φοιτητές, οι νέοι, τα νέα παιδιά και προφανώς μέσα στην αγωνία τους, στον καημό τους θα έλεγα, να επιστρέψουν πίσω στα πανεπιστήμια. Είναι εκείνα θεωρίες που μας δείχνουν το δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, οι δύσπιστοι. Πραγματικά, δεν τα ήξερα τα στοιχεία αυτά. Τώρα τα είδα που τα παρουσίασε η Ελένη. Δεν ήξερα ότι οι φοιτητές μας έχουν τόσο μεγάλα ποσοστά σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Να πούμε μπράβο τους. Είναι σημαντικό. Έχουμε 510.000 φοιτητές στη χώρα. 510.000 αυριανούς επιστήμονες, όπως και να το κάνουν. Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά λοιπόν δείχνουν τον δρόμο. Ελπίζω οι γονείς τους, οι παππούδες, αλλά και τα αδέλφια αυτών των παιδιών, να δουν το δρόμο και να ακολουθήσουν ακριβώς τον ίδιο δρόμο της λογικής. Να κάνουν το εμβόλιο να τελειώνουμε. Είναι πολύ παρήγορο και αυτό σημαίνει ότι στον χώρο του Πανεπιστημίου λογικά, με τέτοια νούμερα, δεν θα έχουμε πολλά περιστατικά το επόμενο διάστημα. Λογικά θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα. Τώρα τα παιδιά είχαν καημό να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, η οποία πέρσι έγινε όλοι σχεδόν, όχι όλοι σχεδόν, όλοι. Από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν άρεσε στα παιδιά αυτό. Προτιμούν το αμφιθέατρο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και εγώ είμαι πολύ βέβαιη γι' αυτό και την ίδια ώρα, στην αντίθετη πλευρά από αυτό που καταγράφουμε στα πανεπιστήμια μας, έχουμε αυτό που παρατηρούμε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Εκτός των γιατρών που οι πληροφορίες θέλουν το ρεπορτάζ, θέλει ένα μεγάλο ποσοστό να έχει εμβολιαστεί, οι υπόλοιποι υγειονομικοί συνεχίζουν να αρνούνται, προτιμούν τις αναστολές και όλο αυτό θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας. Πολιτικό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι υγειονομικό. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν είναι δυνατόν ένας ανεμβολίαστος τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ, εάν πάθει ο καθένας μας κάτι, να έρθει να μας παραλάβει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η πολιτική ηγεσία, η οποία δεν μπορεί να επιβάλλει αυτό που λέει η λογική. Η λογική λέει λοιπόν ότι όλοι οι υγειονομικοί είναι εμβολιασμένοι. Έπρεπε λοιπόν από πάρα πολύ νωρίς και όχι τόσο αργά όσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιβληθεί η υποχρεωτικότητα σε μια σειρά από χώρους. Θεωρώ ότι η εκπαιδευτική έπρεπε να είναι απαραίτητα όλοι εμβολιασμένοι. Η υγειονομική έπρεπε να είναι υποχρεωτικά από την πρώτη στιγμή εμβολιασμένη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη άργησε, διότι φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Και από την άλλη μεριά υπάρχει μια αντιπολίτευση, παιδιά, την οποία οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Ξανθός την προηγούμενη εβδομάδα στο Βόλο και να καλύπτει τους ανεμβολίαστους. Δεν μπορεί να κάνει μια δήλωση ότι είναι υπέρ των εμβολιασμών και μετά να λέει, έλα μωρέ, και αυτός που δεν εμβολιάστηκε, δεν πειράζει, ας πει το μισθό του και ας πηγαίνει back office πίσω από το γραφείο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι τραγικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης εδώ. Η αντιπολίτευση έπρεπε να τρέξει μπροστά από την κυβέρνηση. Και όχι μόνο δεν τρέχει μπροστά από την κυβέρνηση. Τρέχει πίσω από την κυβέρνηση, πιέζει την κυβέρνηση σε λάθος κατευθύνσεις και ψάχνει να βρει ψήφους.
η αριστερά αυτή του κύριου Τσίπρα πρέπει να κρεμαστεί στα μανταλάκια, να το καταλάβουν όλοι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν οι υγειονομικοί θεωρούν ότι βρίσκουν πολιτικό πάτημα και επιμένουν. Και όταν λέμε υγειονομικούς δεν εννοούμε τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί πραγματικά έσπευσαν και εμβολιάστηκαν. Δεν εμβολιάστηκαν όμως οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς και το πολιτικό προσωπικό. Και ξέρετε κάτι, έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Σήμερα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο ένας πατέρας. Το παιδί του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα όταν έκανε το εμβόλιο της γρίπης. Μια πολύ σοβαρή αιμορραγική κατάσταση. Αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει σε αυτό το παιδί να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού. Το καταλαβαίνουμε όλοι και το λένε και οι γιατροί. Ξέρετε τι γίνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος για λόγους ιατρικούς ανώτατης έτσι, ανάγκης δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο αυτή την ώρα για λογικούς λόγους και ιατρικούς λόγους, επαναλαμβάνω, ταυτίζεται με όλη αυτή την ιστορία, με όλο αυτό το μπάχαλο των εμβολιαστών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα ένα παιδί να κάνει ένα εμβόλιο, να παρουσιάζει αιμορραγική πορφύρα και να παίζει τη ζωή του, και άλλο πράγμα ένας βλάξ, ο οποίος λέει εγώ δεν θέλω το εμβόλιο γιατί έχει μέσα τσιπάκι. Καμία σχέση. Για όνομα του Θεού. Δυστυχώς. Απόλυτο δίκαιο, ναι. Οι περιπτώσεις όμως που έχουν αναγκαιότητα και υπάρχει πρόβλημα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν λόγω των βλακών οι οποίοι κυκλοφορούν στην κοινωνία. Μάλιστα. Μάκη Θεοδόρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, γιατί πολλά ακόμα θέματα ακολουθούν και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Ξανά εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα το Γιάστα, στο στούντιο της Λάρισας, για να δούμε μαζί με τον συνάδελφο τα θέματα, τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν αυτό το διάστημα κυρίως, όχι ότι δεν απασχολούσαν τους προηγούμενους μήνες, αλλά τώρα κυρίως, με αφορμή την έναρξη της και της μιας καινούργιας σεζόν, που απασχολούν την εστίαση, τον κλάδο της εστίασης. Διότι χθες, Κώστα, αφού σε καλησπερίσω. Καλησπέρα, Βάσο, σε σένα, σε όλους τους τηλεθεατές. Λίγο ήχο δώστε μου, σας παρακαλώ. Λίγο ήχο θα ήθελα, δεν ακούω καλά τον Κώστα. Αφού λοιπόν, Κώστα, σε καλησπερίζω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό ότι χθες έγινε μία σύσκεψη στη Λάρισα, έτσι, μία σύσκεψη έκτακτη μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κλάδου. Έτσι ακριβώς, Βάσο, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω από την πλευρά μου είναι ότι ο κλάδος της εστίασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Λάρισας. Μετράμε εκατοντάδες καταστήματα, και τόσο καφετέρια. Και όχι μόνο, παντού, έτσι, σε όλες τις πόλεις. Βεβαίως. Είναι ο πιο σημαντικός κλάδος. Ναι. Και τώρα ξεκινάει μια καινούργια σεζόν. Χθες από τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε τα νέα μέτρα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αν το πούμε έτσι απλά. Παιδιά από 5 έως 11 ετών επιτρέπεται να μπουν σε κλειστούς χώρους μόνο με self-test ημέρας. Παιδιά από 12 έως 17 επιτρέπεται να μπουν σε κλειστούς χώρους μόνο με rapid test 48 ώρων με ισχύ. Και οι ενήλικοι μόνο οι εμβολιασμένοι. Τώρα, αυτό έχει προκαλέσει. Ας το κάνουμε λίγο αυτό εικόνα, έτσι. Συγκεντρώνεται μια παρέα, μια πολυπληθής παρέα. Καθόμαστε, μπαίνουμε όλοι στη σειρά, λέμε εσύ τι ηλικία είσαι, χρειάζεσαι αυτό. Εσύ σε ποια κατηγορία ηλικιακή ανήκεις, χρειάζεσαι εκείνο. Εσύ είσαι εμβολιασμένος, κάτσε να δούμε πού θα καθίσεις. Εσύ είσαι ανεμβολίαστος, περίμενε να δούμε τι. Δεν γίνεται αυτό. Και Βάσο, ευτυχώς που ακόμα ο καιρός είναι καλός. Γιατί αν αλλάξουν καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να προστατευόμαστε από το χειμώνα, θα πρέπει να οδηγούμαστε αμέσως στη λύση των εσωτερικών χώρων. Αυτό θα αναδείξει το μέγεθος, το πραγματικό του προβλήματος, και εκεί έγκυται η δυσαρέσκεια όλων των επαγγελματιών. Γι' αυτό λοιπόν
Χθες στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΚΑΕΛ, όπως ονομάζεται ο σύνδεσμος εδώ στη Λάρισα, και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα να συγκληθεί μια γενική συνέλευση έκτακτη με όλα τα μέλη παρόντα σε κάποιον χώρο που θα επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες φυσικά, για να αποφασιστούν κάποια πράγματα. Θέλουν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και βλέποντας μπροστά το χειμώνα που έρχεται και με δεδομένο τα οικονομικά προβλήματα που φέρνουν στην πλάτη τους από όλη αυτή την περίοδο τη δύσκολη, δείχνουν, φαίνεται ότι δεν θα αντέξουν άλλο τέτοιο χειμώνα με τόσες... Από την άλλη, οι ανατιμήσεις την ίδια στιγμή. Κώστα, ας βάλουμε όμως αυτό το σημείο στην κουβέντα μας τον κύριο Νίκο Αθανασούλη. Είναι ο πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής στην Λάρισα. Για να μας πει και εκείνος όλα αυτά που θέτουμε εμείς, υπάρχει αυτό το κλίμα της δυσαρέσκειας, της έντονης. Κύριε Αθανασούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είπατε καλή αρχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάλι τον Νίκο. Ακριβώς αυτό είπα. Ναι, ωραία. Ωραία. Πείτε μας, κύριε Αθανασούλη, μας έλεγε ο Κώστας. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα διετίας πλέον, μετά τον κορονοϊό, η οποία εστίαση υπάρχει σε μηδενικό τζίρο 12 χρόνια ή σε ελάχιστο τζίρο 12 χρόνια. Παλέψαμε από το Μάιο να αλλάξουν τα πράγματα με καλή διάθεση και να εξυπηρετήσουν πάλι τον κόσμο. Ο κόσμος αποδοχέθηκε μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Γιατί και οι πελάτες ακούν πολλά γενικότερα από λειτουργικούς, από πολιτικούς, από τα κανάλια. Άλλος ο πάτερος έχει κάνει το εμβόλιο, δεν έχει κάνει το εμβόλιο, άλλος δεν έχει κάνει το rapid test, άλλος έχει κάνει το rapid test. Έχουμε επίσης μια διαδικασία να ελέγχουμε εμείς τους πάντες. Να είμαστε πάλι στο κάδρο, στη μέση, σαν εστίαση. Δεν πρέπει. Εστίαση σημαίνει έρχομαι, περνάω καλά, διασκεδάζω, θα τα δω, ξεχνάω τα προβλήματά μου. Και κύριε Αθανασούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, εν αντιθέσει με τις παρεξηγήσεις που συμβαίνουν το τελευταίο διήμερο, γιατί έχω καταλάβει ότι ειδικά στα συνοικιακά καταστήματα που οι σχέσεις είναι ετών, συνεχόμενες, δηλαδή είναι πολύ προσωπικές των ιδιοκτητών, των εργαζομένων με τους θαμώνες, δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Γιατί ο ένας προσπαθεί να δείξει κατανόηση, αλλά κάποιοι προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν και να περάσουν ίσως και ανεμβολίαστοι κάποιοι πελάτες, θέλοντας να περάσουν έτσι, να διασκεδάσουν μερικές ώρες. Χωρίς όμως να έχουν κάνει το εμβόλιο. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά μέχρι στιγμή στη Λάρισα? Στα μαγαζιά ο Λάρισα είναι μια πόλη που όσο μεγάλη και αν είναι παραμένει μικρή. Γνωριζόμαστε όλοι, όλοι είναι πελάτες, όλοι είναι φίλοι μας και σας είναι και ακάτω που έχει ισχύει όντως. Αλλά το θέμα είναι ένα, ότι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε το χαρακτήρα του τιμωρητικό. Σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει κάνει το εμβόλιο, έχει ένα πλαστό τεστ, έχει ένα πλαστό εμβόλιο, ένα πιστοποιητικό συγγνώμη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ταυτοπροσωπία. Δεν είμαστε συνομικοί. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ταυτότητα και βάση νόμου. Οπότε, εάν γίνει μετά ένα έλεγχο από την αστυνομία κανονικό και βρεθούν μέσα στο μαγαζί μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν πλαστό πιστοποιητικό, το κατάστημα κλείνει για ένα πέμπτη. Και παίρνει και ένα πρόστιμο της τάξης των 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα και για τον επιχειρηματία που δεν φταίει σε κάτι για απολωτή φορά. Δηλαδή, κύριε Αθανασούλη, εσείς τώρα λειτουργείτε από τη μία να μην ξέρετε ποιους πελάτες να βάλετε μέσα στα καταστήματά σας και να πρέπει να κάνετε κοντρόλ στην πόρτα. Από την άλλη, να απειλείστε διαρκώς με πρόστιμα, μέχρι να κλείσετε δηλαδή το κατάστημά σας κάθε μέρα, να απειλείστε με πρόστιμα, εντάξει, υπέρογκα πρόστιμα. Ακόμα και κάτι δεν είναι ευθύνη σας, διότι κάποιος μπορεί να επιδείξει ένα πλαστό πιστοποιητικό. Και από την άλλη, να έχετε να αντιμετωπίσετε τα οικονομικά προβλήματα που κουβαλάτε από το παρελθόν λόγω και της πανδημίας, μαζί με τις ανατιμήσεις. Δηλαδή, τι χειμώνας ξεκινά για σας, απορούμε. Εμείς έχουμε καταδείξει πλέον να είμαστε η γραφική τύπη που παρακαλάμε για κάτι καλύτερο, ενώ δεν είναι αυτή όλη η δουλειά μας. Εμείς ξαφνικά ανοίξαμε το Μάιο, δουλεύουμε με 50% του κόσμου, βάσει νόμου.
βάσει συνθήκων και βάσει κορονοϊού. Αλλά καλό είναι και αυτό, σύν τη μείωση, ναι, είναι και αυτό. Ναι, ποιοι κάνουν τον έλεγχο, κύριε Αθανασούλη? Το 100% όλα τα έξοδά μας. Αυτό, αν δεν διάβαζε τα μαθηματικά, σημαίνει ότι όλες τις επιχειρήσεις είναι συνέχεια μέσα. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. 50% των πελάτες, 100% έξοδα. Έχουν πάρει οι πρώτες ύλες μια τρομακτική αύξηση το τελευταίο διάημερο. Έχει πάρει το ρεύμα που σε εμάς έγινε με κάποιους πάγιους φόρους στην εστιατορίαση. Υπέροχα ψηλά. Ακολουθεί και το φυσικό αέριο και είναι αντίφυσικά αέριο. Και δεν ξέρουμε. Κυρία Θανασούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ποιοι κάνουν τον έλεγχο, δηλαδή απασχολείτε κάποιον από το προσωπικό σας για να είναι μόνο στην πόρτα και να κοιτάει τα χαρτιά? Ακριβώς έτσι. Χρειαζόμαστε ένα άτομο, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος ότι αν γίνει το παραμικρό λάθος, θα έχουμε πάλι τον δημοτικό χαρακτήρα, στον οποίο δεν μας αρμόζει, γιατί δεν έχουμε καμία ευθύνη. Εδώ πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο κομμάτι, έτσι, το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Ας αναλάβει καθένα την ευθύνη του, όποιος είναι πλαστός, όποιος δεν είναι κανονικός, ας έρθει η αστυνομία, ας κάνουν έλεγχο, και στην οκτωβρία ας βγάλουν άκρη μόνοι τους. Δεν είναι δικιά μας δουλειά δηλαδή να βγούμε στη μέση και να μαλώσουμε με ένα μελατολόγιο που έχουμε άπειρα χρόνια πολύ καλές σχέσεις. Και να. Είναι δύσκολο. Πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε? Εχθές είχατε αυτή την έκτακτη σύσκεψη, πληροφορούμαστε, έτσι. Τι αποφασίσατε, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Σίγουρα δεν μπορούμε για να παρέμβουμε στην κυβέρνηση. Εμείς ακολουθούμε τους νόμους. Απλά βγάζουμε κάποιες γραφές προς την κυβέρνηση ώστε να αλλάξει αυτό το σύστημα και να γίνει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται από εμάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δυστυχώς, αλλά έτσι. Δεν μπορούμε για να ελέγξουμε τους πολίτες. Άρα εσείς θα ζητήσετε δηλαδή να σταματήσει αυτό το κοντρόλ στις εισόδους? Ακριβώς έτσι. Ας είναι ο καθένας, λέτε, υπεύθυνος όταν εισέρχεται. Αν τον πιάσει, τον εντοπίσει η αστυνομία, ας μην εμπλέκεστε εσείς. Ακριβώς έτσι. Και θέλουμε να δούμε και όλες τις ανατιμήσεις, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η εστίαση μέσα στην κρίση απορρόφησε ό,τι αύξηση υπήρχε. Υπήρχαν πάρα πολλές αυξήσεις, πιστέψτε με, και το εξαρτητική σημασία δεν είναι κάτι κρυφό. Όσο μπορέσαμε να διευθυνθεί στην πλούση 3,80 καφέ το 2008 και το 2021 πουλάει 3,50. Αυτό είναι και άλλο συνέχεια. Έχουμε αυξήσεις μέχρι στιγμής στον καφέ, κύριε Αθανασούλη? Και για τι ποσό μιλάμε μέχρι στιγμής, με την εικόνα που έχετε σχηματίσει εσείς? Εγώ πιστεύω ότι γύρω στα 50 λεπτά, εγώ δεν θέλω για να πάω σε ακραίες περιπτώσεις που λέμε 5 ευρώ που ακούω και 5,5 και 6. Αυτά καταρχήν δεν θα γίνουν ποτέ, γιατί δεν υπάρχει Έλληνας που θα μπορέσει για να πληρώσουμε τους μισθούς που έχουμε 5 και 5,5 καφέ. Καφέ είναι διασκέδαση, είναι μία ώρα χαλάρωσης και δεν είναι ένα ακριβό προϊόν. Οπότε, αλλά πιστεύω παρόλα αυτά ότι ένα 50 πάνω θα πάει ο καφές, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και θα πρέπει να παίξει όλα αυτά και το ρεύμα και τα χρησιμένες και τις αυξημένες πρώτες ύλες. Σε τι μήνυμα δηλαδή πιστεύετε ότι θα φτάσουμε να πίνουμε τον καφέ? Γιατί τουλάχιστον ευχόμαστε να μην τον πίνουμε σαν το... Πώς είπατε? Από 3,80 ως 4 ευρώ. Μάλιστα. Πικρός μου φαίνεται. Πικρός είναι για όλους μας, όντως. Και για εσάς και για εμάς. Ξεχνάμε απλά ότι η αύξηση καφέ τελευταίο πέτοια έχει ανέβει ο καφές της πρέσου τουλάχιστον 14 φορές πάνω. Και μιλάμε ότι έχουμε και έναν ειδικό φόρο καφέ από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, ο οποίος είναι δυσβάστατος. Και αυτό πρέπει να φύγει ο φόρος καφέ, ώστε να μείνουν τα πράγματα όσο πιο χαμηλά γίνεται. Παρ' όλα αυτά είναι από πολλές πλευρές αυξήσεις, ειδικά στις πρώτες ύλες, έρχονται δηλαδή όλοι οι μεθευτές μας και είναι αυξημένα τα πάντα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Φαίνεται και στο σούπερ, φαίνεται και στο φούρνο, φαίνεται στην καθημερινότητά μας, έτσι. Είναι φυσιολογική εξέλιξη. Δυστυχώς. Και κάτι τελευταίο, κύριε Αθανασούλη, νιώθετε λιγάκι για να κλείσουμε με αυτό, σαν πειραματόζωα, δηλαδή το μέτρο θα ξεκινήσει από εσάς να εφαρμόζεται, αν πετύχει καλώς, αν δεν πετύχει τότε θα στραφούν τα βέλη εναντίον των επαγγελματιών της εστίασης?
Αυτό έχει ξαναγίνει και μέσα στον κορονοϊό και λυπάμαι που το λέω για δουλειώστη φορά, αλλά δεν μπορούμε για να πιάσουμε μια μικρή μερίδα επαγγελματιών, η οποία είναι κακή και κακή υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Όταν όμως η συντηρητική πλειοψηφία της εστίασης έχει κάνει τους νόμους Ευαγγέλιο και προχωράει όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε δεν είναι πάλι να πιάσουμε πάλι εστίαση μέσα, πάλι να πει εστίαση, πάλι όλα εστίαση. Δεν είναι πλέον δικό μας θέμα και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω κύριε και τους δυο και τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γκιάστα και εσάς κύριε Θάνο Κουτσούκη για τις... Αθανάσου. Χίλια συγγνώμη. Ο Νίκος Αθανάσου. Και ο Θάνος είναι... Ωραία. Ωραία. Θα γνωριστούμε και καλύτερα. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Κύριε Θανασούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε αυτό που έχουμε προλογίσει από την αρχή της εκπομπής, σε μια συγκλονιστική υπόθεση, σε μια ιστορία που πραγματικά θα σας καθυλώσει, σε ένα θέμα όπου κυριαρχεί το περίσσευμα αγάπης, ψυχής και προσφοράς και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τη Σκιάθο και τον συνάδελφο εκεί, τον Νίκο τον Τζούμα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Βάσο, έτσι ακριβώς είναι. Το περίσσευμα αγάπης δεν σταματάει ποτέ. Δεν και έχω προλάβει τίποτα. Το θάνατο του Νίκου Νίκο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Έχουμε και αυτό το θέμα της αργοπορίας του να φτάσει ο ήχος εκεί. Γι' αυτό και θα κάνουμε και κάποιες παύσεις αναγκαστικά. Σωστά. Δεν έχω πει τίποτα, δεν ξέρω καν πώς να προλογίσω αυτό το θέμα. Ο πρωταγωνιστής μας όμως, εδώ, ένας ήρωας πραγματικός, ένα σπουδαίο, ένα αξιολάτρευτο παιδί, το οποίο δυστυχώς, σε ηλικία 12 ετών, μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη που έδωσε με μια σπάνια μορφή καρκίνου, δεν βρίσκεται πια κοντά μας, αλλά έχει μεταδώσει, έχει δώσει μια δύναμη στους γονείς του, με τους οποίους είσαι μαζί τους, με τη μητέρα του, την Παναγιώτα Φιλάρε του και τον πατέρα του, τον Αντώνη Χαλκιά. Τι έχουν κάνει, που είναι άξιο θαυμασμού πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Ναι, με αυτή την δυσάρεστη αφορμή που συγχρόνως δίνει ελπίδα και θα δώσει ελπίδα σε όλο αυτό που πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα, έχουμε εδώ τους γονείς του παιδιού, όπως είπες εσύ, του Νίκου Χαλκιά, που από το Δεκέμβριο του 2020 δεν βρίσκεται κοντά μας. Παρ' όλα αυτά όμως βρίσκεται με αυτή τη δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτυχθεί. Θα μας πει λίγα λόγια για τον Νίκο, ο μπαμπάς, ο Αντώνης, ο Χαλκιάς, και θα μας πει και για την αφορμή. Κύριε Χαλκιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πολύ. Ο Νίκος δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, αλλά βρίσκεται αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει αυτές τις ημέρες. Ο Νίκος ξαναγεννιέται μετά από αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε όσο πιο πολλά παιδάκια μπορέσουμε να ξεπεράσουν όποιο πρόβλημα υπάρχει, να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε, γιατί πιστεύω στο νησί δεν υπάρχει η ενημέρωση που θα έπρεπε να υπάρχει, και να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί γενικά. Mm-hmm. Κυρία Παναγιώτα, τι ήταν αυτό που σας κάνει να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, να την ξεκινήσετε μάλλον πλέον? Η μαχητικότητα, ο ηρωισμός του Νίκου, η αγάπη που έδειξε, το πείσμα του και το μεγαλείο ψυχής. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά που είδαμε, και γι' αυτό και δηλώσαμε ότι είμαστε υπερήφανοι που είμαστε γονείς του Νίκου, και μετά από όλα αυτά που μας έμαθε ο Νίκος, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Απλά αυτό θα είναι η συνέχεια του Νίκου. Να πούμε ότι το ξεκίνημα γίνεται γιατί ο Νίκος έχασε τη ζωή του από μια μορφή καρκίνου η οποία δεν είναι συνηθισμένη. Όχι. Και εκεί αυτό προβάλλεται περισσότερο και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε στον κόσμο την πληροφόρηση που θα γίνει μέσα από επιστήμονες, από ομιλίες. Και φτάνουμε στο σημείο αυτό του Σαββάτου που πρόκειται να γίνει και η πρώτη. Ναι, Βάσο. Αν με ακούς, να ρωτήσουμε λίγο τη μητέρα του παιδιού σε ποιο σημείο αποφάσισαν να ιδρύσουν αυτή την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Δηλαδή σε ποια στιγμή, τι ήταν αυτό που τους έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν να προχωρήσουν σε αυτό και μέσα από αυτό να βοηθήσουν άλλα παιδιά. Ρωτάει Βάσο ποιο ήταν το χρονικό διάστημα, πότε πραγματικά είπατε ότι πρέπει να ξεκινήσετε αυτή την προσπάθεια. Αμέσως μετά την απώλεια σχεδόν του Νίκου. Ήταν τόσο δυνατά όλα αυτά που έχουμε αισθανθεί και όλα αυτά που μας έχει διδάξει ο Νίκος, που θεωρήσαμε ότι ήταν υποχρέωσή μας να στηρίξουμε όλα τα παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με παιδικό καρκίνο και με οποιαδήποτε σπάνια πάθηση. Να πούμε βέβαια Βάσο και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι αυτή η απώλεια δίνει και αισιοδοξία. Οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς του Νίκου, αλλά και όλοι εμείς που έχουμε ζήσει τον Νίκο από κοντά, ξαναγεννιόμαστε, τον ξαναβλέπουμε, θα τον ξανανιώσουμε και γι' αυτό το λόγο το Σάββατο γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ, για την οποία θα μας πει η κυρία Παναγιώτα τι ακριβώς πρόκειται. Φυσικά, να την ακούμε με ενδιαφέρον. Ωραία, το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί, στις. Καλούμε όλη τη Σκιάθο, όποιος ενδιαφέρεται. Σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟ, που με το χάρισε ζωή, η κυρία Μαρία Κώστογλου, η οποία είναι επίσημη εκπρόσωπος του ΚΕΔΜΟ, θα είναι κοντά μας για να ενημερώσει τι σημαίνει να είσαι δότης μυελού των οστών, για να εκπαιδεύσει προσωπικό, που σημαίνει ότι εδώ θα γίνει κόμβος, για να υπάρχει συνέχεια ουσιαστική της εκδήλωσης. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, έτσι, να ενημερωθούμε. Υπάρχει κόσμος που έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί και θέλει να συμμετέχει. Δίνεται η δυνατότητα, δεν θέλουμε να υπάρξει πίεση, δίνεται η δυνατότητα απλά να ενημερωθεί ο κόσμος και αργότερα, αν θέλει, να γίνει δότης. Το βασικότερο είναι ότι θα υπάρξει εκπαίδευση εθελοντών, που σημαίνει ότι γινόμαστε κόμβους. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε δότες και μετά από 2, μετά από 3 μήνες θα έχουμε και το υλικό και τον χώρο και τους εθελοντές που θα μπορούν να πάρουν το υλικό. Βάσο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και εσύ, να ρωτήσεις. Δεν ξέρω και αν ο Αντώνης εδώ θέλει να πει κάτι για την εκδήλωση αυτή. Βασικά θέλω να πω και για τον καρκίνο, πως πρέπει ο κόσμος να μάθει πως δεν είναι κάτι που το κολλάει κάποιος σαν γρήπη. Mm-hmm. Να μάθει ο κόσμος δηλαδή πως να μην φοβάται. Mm-hmm. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι την γιατρό θα την φιλοξενήσουμε στο Άστρα μάλλον αύριο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με την Ελένη Καραγιάννη, για να σας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση που πρόκειται να γίνει από ιατρικής άποψης πλέον το Σάββατο, είπαμε 10 η ώρα το πρωί, εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο χώρο το που διαθέτουν εδώ οι γονείς, στο Ιγκουάνα, ένα χώρο αρκετά μεγάλο, ο οποίος θα φιλοξενήσει όλους όσους ενδιαφερθούν να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση. Νίκο, να καλέσουμε και εμείς από αυτό το βήμα τον καθένα, όλους, πολλούς, να πλαισιώσουν αυτή την εκδήλωση, να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε παρά να δηλώσουμε το σεβασμό μας, το θαυμασμό μας σε αυτούς τους γονείς που μέσα από το θάνατο του μικρού τους παιδιού έχουν βρει αυτή τη δύναμη και αυτό το κουράγιο να βοηθήσουν άλλα παιδιά, και να δηλώσουμε ότι θα είμαστε στη διάθεσή τους όποτε μας χρειαστούν, για να επικοινωνήσουν ό,τι μήνυμα θέλουν, για να βοηθήσουν με όποιο τρόπο θέλουν, για όποιο βήμα μελλοντικό έχουν αποφασίσει. Θα είμαστε εδώ. Νίκο, σε ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση. Ευχαριστώ θερμά και τους γονείς του 12χρονου Νίκου Χαλκιά. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα και πάλι σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Υποδεχόμαστε στο στούντιο του Άστρα την κυρία Γραμματή Μπακλατζή, γνωστή τοπογράφο, πολεοδόμο μηχανικό, η οποία διαρκώς έχει ενεργοποιημένα τα αντανακλαστικά της για όσα θέματα μπορεί να μας απασχολήσουν σχετικά με τα ακίνητα και τις περιουσίες.
Καλό σας απόγευμα, κυρία Βακλέτη. Καλό απόγευμα και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία από τις τελευταίες σας λοιπόν παρεμβάσεις είχε να κάνει με την διαδικασία, πώς εξελίσσεται η διαδικασία για το κτηματολόγιο. Επισημαίνατε σε αυτή σας την παρέμβαση κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις. Και λέω σημαντικές γιατί είχατε μιλήσει ακόμα και για κίνδυνο να χαθούν περιουσίες. Για πείτε μας λιγάκι, ποιες ήταν αυτές οι καθυστερήσεις, με τι είχαν να κάνουν? Καταρχήν πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι το να δηλώσουμε την περιουσία μας στο κτηματολόγιο είναι απαραίτητη ανάγκη. Mm-hmm. Πολλοί έχουν την πεποίθηση ότι επειδή το έχουμε δηλώσει στο Ε9 μας στην εφορία και πληρώνουμε τους φόρους, ότι είναι, και έχουμε και το συμβόλαιό μας, είναι μια διαδικασία περιττή. Όχι. Ανεξάρτητη διαδικασία, πρέπει να κάνουμε τη δήλωση στο κτηματολόγιο όλοι μας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2022 χωρίς να έχουμε πρόστιμα. Όμως, παράλληλα, οι περιοχές που συντάσσονται το κτηματολόγιο κλείνουν τις δουλειές τους. Επομένως, δεν θα μας περιμένουν πάντα εμάς το 10, 20, 30% για το πότε θα εμφανιστούμε. Τι προθεσμίες έχουμε λοιπόν? Οι προθεσμίες λοιπόν για την περιοχή του Βόλου, τον παλιό Βόλο, την πόλη του Βόλου, έληξαν την άνοιξη και επομένως όσοι προσέλθουν τώρα και συνεχίσουν να κάνουν τις δηλώσεις τους, μπορεί κάποια λάθη τα οποία θα έχουν εντοπιστεί να μην μπορέσουν να τα διορθώσουν και επομένως θα γίνουν με άλλες διαδικασίες μετά το κλείσιμο του κτηματολογίου. Ποιες διαδικασίες? Είναι διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών που γίνονται στο κτηματολόγιο με τη συνένεση των ομόρων ιδιοκτητών αν έχουμε αλληλοκάλυψη στην ιδιοκτησία μας. Είναι στα δικαστήρια όταν θα είμαστε αγνώστου ιδιοκτήτη και θα έχει καταγραφεί υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Άρα, όταν βρισκόμαστε στην ανάρτηση, βρισκόμαστε στη φάση να διορθώσουμε τώρα τα στοιχεία μας. Σε τι διαφωνούμε. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι ότι οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν σε τι διαφωνούμε. Και κυρίως η διαφωνία μας δεν είναι άλλαξα την ταυτότητα, πέθανε ο πατέρας μου και η επικαρπία ήρθε και ενσωματώθηκε στην ψυχική κυριότητα. Αυτά τα λάθη τα διορθώνουμε, δεν είναι λάθη σοβαρά. Τα λάθη έχουν να κάνουν με την καταγραφή του γεωτεμαχίου, με το εμβαδό, τις διαστάσεις του και τα όρια του με τον διπλανό μας ιδιοκτήτη ή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, μήπως βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και από τον κυρωμένο δασικό χάρτη της Μαγνησίας έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση και επομένως, σύμφωνα με την νομοθεσία, το ελληνικό δημόσιο προκρίνεται ως ιδιοκτήτης αυτής της έκτασης. Και θα πούμε... Έχουμε λοιπόν καταθέσει στο προηγούμενο διάστημα όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν επισκεφτεί το κτηματολόγιο, είχαν καταθέσει τους φακέλους τους, έτσι, για να το πούμε απλά. Τώρα καταθέσαν τις αιτήσεις τους, βάλαν το συμβόλαιό τους, δείξανε με το τοπογραφικό τους ή με ένα στίγμα που βρίσκεται η περιουσία τους και έτσι λοιπόν συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Στην παρούσα αυτά τα φάση, στοιχεία λοιπόν, ο μελετητής τα επεξεργάστηκε και έβγαλε ένα χάρτη και μία βάση δεδομένων για αυτά τα οποία δήλωσαν οι ιδιοκτήτες. Καταλαβαίνετε όμως ότι πολλοί μπορεί να πήγανε και να αλληλοκαλύφθηκαν μεταξύ τους γιατί το δείξανε με στίγμα ή γιατί υπάρχουν και διαφωνίες και μεταξύ τους όσον αφορά τις κλιματικές τους διαφορές. Ωραία. Τι λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, οπότε και υπήρξε η παρέμβαση αυτή η δική σας, προκάλεσε καθυστέρηση? Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι κατά την ανάρτηση ο ιδιοκτήτης δεν έχει άπειρο χρόνο, έχει 4 μήνες. Ναι. Σε συγκεκριμένη περιοχή τώρα της Μαγνησίας που έχει να κάνει με τη Νέα Ιωνία, Ιωλκό, Πορταριά, Μακρινίτσα, Άγιο Λαβρέντιο, Άγιο Βλάσιο, Δημήνη, δηλαδή να έχουμε υπόψη μας τα περίχωρα του Βόλου, δηλαδή εκτός από τον Βόλο, αυτοί οι παλιοί ΟΤΑ, οι παλιοί δήμοι και κοινότητες που με τον Καλλικράτη αποτελούν σήμερα, συνενώθηκαν και αποτελούν σήμερα το Δήμο Βόλου, ότι αυτή η προθεσμία ξεκίνησε τον Μάιο, στις 10 Μαΐου και έληγε στις 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι ενώ οι πολίτες θα έπρεπε να έχουν πάρει τους φακέλους τους, να έχουν ενημερωθεί και αυτούς τους 4 μήνες να τα έχουν επεξεργαστεί, να πάνε να κάνουν τα καινούργια τους τοπογραφικά, να έχουν διαφωνία. Τι συνέβη? Τα ΕΛΤΑ, λόγω καθυστερήσεων όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ προσωπικά το φυσικό αέριο προχθές το πήρα, τον λογαριασμό για το σπίτι μου, ενώ είχε εκδοθεί από τον Μάιο,
Τι έκαναν τα ΕΛΤΑ, καθυστέρησαν λοιπόν την αλληλογραφία του κτηματολογίου. Επομένως, δύο μέρες και τρεις μέρες και τέσσερις μέρες πριν λήξει η προθεσμία, πολίτες άρχισαν να λαμβάνουν τους φακέλους. Δεν μπορούσαν ότι θα προλάβουν να τους ανοίξουν. Μάλιστα. Επομένως, δεν ήταν δική τους ευθύνη, δεν ήταν ότι αδιαφόρησαν. Άργησαν, καθυστέρησαν να παραλάβουν τους φακέλους εξαιτίας των αργοποριών που παρατηρείται από τελικά. Ναι, αυτό επισημάναμε προς το κτηματολόγιο, ότι το κτηματολόγιο θα έπρεπε να έχει μια συνεννόηση με τα ΕΛΤΑ. Έγινε μια κακή συνεννόηση, δεν το γνωρίζανε, το πληροφορηθήκανε και μετά από την πληροφόρηση την οποία είχανε, δώσανε μια παράταση 2 εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου μπορέσει ο κόσμος να προσέλθει στο γραφείο κτηματογράφησης και ή να μπει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο.gr με τους κωδικούς τάξης να μπορέσει να κάνει την έστασή του έγκαιρα. Μπορεί επίσης να μπει και στην αυτή η ιστοσελίδα, μάλλον δεν θα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνει μια αίτηση εμπρόθεσμης προσέλευσης. Είχε το δικαίωμα να κάνει μια εμπρόθεσμη προσέλευση μέχρι την Παρασκευή, στις 10 Σεπτεμβρίου. Όμως και εκτός της εμπρόθεσμης προσέλευσης μπορεί να μπει με αυτούς τους δύο τρόπους, να καταγράψει την περιουσία του, να κάνει και τη δήλωσή του και να κάνει και τις στάσεις του. Σώζεται λοιπόν η κατάσταση, μας λέτε. Έτσι σώζεται η κατάσταση. Έστω και με αυτή την μικρή παράταση, βεβαίως. Να πούμε και με αφορμή την εκπομπή σας, γιατί θα μας ακούει και ο κόσμος και σε άλλες περιοχές που έχει κάνει δηλώσεις στο κτηματολόγιο, ότι σε λίγους μήνες, τέλη του χρόνου δηλαδή, αναμένεται η ανάρτηση για τις περιοχές του Νοτίου Πηλίου, κάτω από την Ξινόβρηση, γιατί κάποιες περιοχές ήδη έχουν αναρτηθεί, Μιλεώνα, Φετών και Σικής και Ξινόβρησης. Τώρα θα γίνει η ανάρτηση για τις περιοχές Αργαλαστή, Τρίκερη, Μιλίνα και ό,τι βρίσκεται λοιπόν κάτω σταδιακά, από την Ξινόβρηση. Σταδιακά, κατά περιοχές. Και Αλμυρός, Βελεστίνο, αυτά είναι όλα μαζί. Θα βγουν και αυτά όλα μαζί, ένα πακέτο, η οποία η ανάρτηση και αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Μιλάμε για αγροτικές περιοχές, όπου εκεί δεν ξέρουμε πολύ καλά τα όρια μας. Ο χάρτης που έχει ο μελετητής τα βλέπει όλα από ψηλά και δεν έχει τις σωστές έτσι καταγραφές και τις αποκλίσεις, γιατί πολλοί πιστεύουν, εγώ το δήλωσα, γιατί να μου το περάσουν σωστά. Όχι, το εξαρτημένο τοπογραφικό περνάει μόνο σωστά το ακινητό μας. Η θέαση το δείχνει στο περίπου. Και αν η απόκληση είναι πάνω από 10%, τότε υπάρχουν μελλοντικές περιπέτειες, διορθώσεις που είναι πιο κοστοβόρες και χρονοβόρες, όπως έχουμε πει. Παρακολουθούμε την ανάρτηση μέσα στις 4 μήνες, που είναι αυστηρό το χρονικό περιθώριο για όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί δηλαδή να είναι κάτι διαφορετικό για μας. Πρέπει να κάνουμε τις ενστάσεις μας. Και προσοχή, ενστάσεις οι οποίες αφορούν στο κτηματολόγιο, γιατί το διεκδίκησε το ελληνικό δημόσιο λόγο δασικού χαρακτήρα, πηγαίνουμε και στη Διεύθυνση Δασών και κάνουμε μια αίτηση προδήλου σφάλματος τώρα, γιατί έχει κλείσει ο δασικός χάρτης και δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αντιρρήσεις. Όσοι κάναν αντίρρηση, καταθέτουν την αντίρρησή τους στο κτηματολόγιο και περιμένουμε αυτά τα δύο αντικείμενα, αυτά τα δύο να συνδεθούν και εκεί, και δασικό και εκεί χάρτης, θα κριθεί στο τέλος σε ποιον θα πάει η έκταση και ποιος θα κριθεί ως δικαιούχος τελικός της ιδιοκτησίας, και μετά βέβαια έχουμε την προσφυγή στα δικαστήρια για όποιον θεωρεί ότι αδικήθηκε με τον Α ή Β τρόπο. Προσοχή λοιπόν, ενημέρωση, κινήσεις με υπευθυνότητα, σε συνεργασία με ειδικούς που μπορούν να μας βοηθήσουν, ώστε να μην βρεθούμε μετά μπροστά σε εκπλήξεις και προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα που τα είχαμε αφήσει, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και βρεθούμε σε άλλες περιπέτειες. Ακριβώς. 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν κάνουμε τις ενστάσεις μας για τις περιοχές, όπως είπαμε, οι οποίες εκτός από την πόλη του Βόλου βρίσκονται στον Δήμο Βόλου. Κυρία Μπακλετζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλώς. Σε αυτό το σημείο λοιπόν κλείνουμε και το σημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο της τηλεόρασης του Άστρα. Εσείς κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 το απόγευμα. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο μαζί σας, το μεσημέρι στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.